σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Point Start. Καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι βρεθήκατε εδώ, όλα τα πρόσωπα, για την γιορτή του Βουλίου. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Εταιρεία Συγγραφέων και την κυρία Αγγελική Στρατηγοπούλου, γιατί μαζί ετοιμάσαμε όλη αυτή τη γιορτή. Η κυρία Στρατηγοπούλου θα συντονίσει την εκδήλωση, θα μας γνωρίσει λίγο καλύτερα τα πρόσωπα που κάθονται δίπλα στο τραπέζι. Να θυμίσω ότι από τις εκδόσεις Άδρα υπάρχουν τα ανάλογα βιβλία στην είσοδο του χώρου και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εκδοτικό οίκο, γιατί σε αυτό το χώρο προσπαθούμε να προβάλλουμε τη δουλειά των εκδοτικών οίκων, γιατί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη οι εκδότες. Γιατί οι Έλληνες εκδότες κάνουν υπέροχα εδώ και δεκαετίες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για μια ακόμη φορά. Η κυρία Στρατηγοπούλου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Χρόνια πολλά και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στην κεντρική εκδήλωση της Εταιρείας Συγγραφέων για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, που είναι 23 Απριλίου. Και φέτος αποφασίσαμε να την αφιερώσουμε στο Διονύσιο Σολωμό. Έχουμε θαυμάσιους ομιλητές. Θα μιλήσουν η συγγραφέας Μαρία Δελιβοριά με θέμα. Θα σας μαρτυρήσω και τα θέματα. Μαρία Δελιβοριά, το θέμα είναι «Εκρεμή σολομικά θέματα». Ο Δημήτρης ο Κοσμόπουλος, ο Αναστάσιμος Διονύσιος Σολωμός και ο Παντελής Μπουκάλας, ο Σολωμός και τα δημοτικά τραγούδια. Ο Πένθυμος Σολωμός. Ο Πένθυμος Σολωμός. Ωραία. Τώρα θα τα ακούσεις. Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς. Έχω κάνει μια επιλογή ποιημάτων αντιπροσωπευτικών. Έχω φροντίσει να είναι πολλά και λίγα. Άμα δω ότι δεν τραβάει το πράγμα, θα πω τα λίγα. Άμα υπάρχει ησυχία, μπορώ να πω λίγο περισσότερα. Από τον ύμνο στην ελευθερία. Της Κορίνθου ιδού και κάμπη. Δεν λάμπει ήλιος μοναχά εις τους πλατάνους, δεν λάμπει εις τα μπέλια, εις τα νερά. Εις τον ήσυχο εθέρα τώρα αθώα δεν αντυχεί τα λαλήματα, η φλογέρα, τα βελάσματα, το αρνί. Τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα στο γυαλό. Αλλά οι ανδρείοι παλικαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό. Ο τρακώσι, σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουνε με σας. Όλοι εκείνοι τα φοβούνται και με πάτημα τυφλό εις την Κόρυφο αποκλούνται και όλα χάνονται από εδώ. Στέλνει ο άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό που με σχήμα ενός σκελέθρου περπατούν αντάμα οι δυο. Και πεσμένα εις τα χορτάρια απεθαίνανε παντού τα θλιμμένα απομεινάρια της φυγής και του χαμού. Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία, από ό,τι θέλεις μπορείς στον κάμπο ελευθερία, ματωμένη περπατείς. Στη σκιά χειροπιασμένες, στη σκιά βλέπω κι εγώ κρινοδάχτυλες παρθένες όπου κάνωνε χορό. Στο χορό γλυκογυρίζουν ωραία μάτια ερωτικά και εις την άβρα κυματίζουν μαύρα, ολόχρυσα μαλλιά. Η ψυχή μου αναγκαλιάζει πως ο κόρφος καθεμιάς γλυκοβίζαχτο ετοιμάζει γάλα ανδρείας και ελευθεριάς. Μες στα χόρτα, τα λουλούδια, το ποτήρι δε βαστώ. Φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Πήγες στο Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού
μέρα που άνθησαν οι λόγοι για το τέκνο του Θεού. Σου ήρθε ο μπρος, λαμποκοπώντας η θρησκεία με ένα σταυρό και το δάχτυλο κινώντας όπου ανή τον ουρανό, σ' αυτό εφώναξε το χώμα, στάσου ολόρθια ελευθεριά, και φιλώντας σου το στόμα μπαίνει μέσα στην εκκλησιά. Εις την τράπεζα σημώνει και το σύγνεφο το αχνό γύρω γύρω της πυκνώνει που σκορπάει το θυμιατό. Αγρικάει την ψαλμοδία όπου εδίδαξε ναυτή, βλέπει τη φωταγωγία στους Αγίους ο μπρος χιτή. Ποιοι είναι αυτοί που πλησιάζουν πολύ ποδοβολή και άρματα, άρματα ταράζουν. Επετάχτηκες εσύ. Α, το φως που σε στολίζει σαν ηλίου φεγκοβολή και μακρόθεν σπιθυρίζει, δεν είναι όχι από τη γη. Λάμψην έχει όλη φλογώδη, χείλος, μέτωπο, θαλμός, φως στο χέρι, φως στο πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως. Το σπαθί αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς, σαν τον πύργο μεγαλώνεις και εις το τέταρτο χτυπάς. Από το Λάμπρο. Η ημέρα της λαμπρής. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι. Σύγνεφο κατά χνιά δεν απερνούσε του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε, μέσα στις εκκλησίες τες δαφνοφόρες με το φως της χαράς ημαζοχτείτε. Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους Αγίους και φιληθείτε, φιληθείτε γλυκά, χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι. Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι και βρέφει ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες. Γλυκόφωνα κοιτώντας τις ζωγραφισμένες εικόνες ψάλνουν οι ψαλτάδες. Λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι από το φως που χύνουν οι λαμπάδες. Κάθε πρόσωπο λάμπει από το γιοκέρι όπου κρατούν οι χριστιανοί στο χέρι. Και προβαίνει η Μαρία λίγη να πάρει δροσιά στα σωθικά τα μαραμένα. Είναι νύχτα γλυκιά και το φεγγάρι δεν βγαίνει να σκεπάσει άστρο κανένα. Περίσσια, μύρια, σ' όλη τους τη χάρη λάμπουν άλλα μονάχα, άλλα δεμένα. Κάνουν και εκείνα ανάσταση που πέφτει του ολόστρωτου πελάου μες στον καθρέφτη. Τα μαλλιά σέρνω στα λιγνά μου στήθη. Δένω σταυρό στα χέρια, ουράνια θεία, πέστε εκείνου που σήμερα να στήθει να ελεηθεί τη μαύρη τη Μαρία. Μέρα είναι αγάπης, άδης ενικήθη, καίονται τα σπλάχνα, καίονται τα στοιχεία και η πυρκαγιά του κόσμου αναγαλιάζει και κατά αυτόν τη σπίθα της θυνάζει. Στην εκκλησία ωστόσο ο Λάμπρος μένει όπου ανθρώπου πνοή δεν αγρικέται. Απένα εις άλλο στο χασμό πηγαίνει. Είναι ο νους του έρμος κόσμος που χαλιέται. Μέσα από το στασίδι αγάλι βγαίνει και όχι την ψυχή του ο στεναγμός πετιέται. Μόνον οι σκόρπιες δάφνες που εμυρίζαν εκεί που αυτός επερπατούσε ετρίζαν. Έτσι ο φωνιάς που κρίματα έχει πλήθεια εάν φτάσει να του κλείσει ύπνο στο μάτι, βγαίνουν μαζί και του πατούν τα στήθια οι κρυφά σκοτωμένοι. Αίμα γιωμάτι. Μεγαλόφωνα κράζοντας βοήθεια, γυμνός πετιέται το ζεστό κρεβάτι και έχει τόση μαυρίλα ο λογισμός του που με μάτια ανοιχτά τους βλέπει ο μπρος του. Θα ευχόμουν η απόψινή εκδήλωση μνήμης για τον Σολομό
να συνελούσε στο να ανοίξει ξανά μια συζήτηση για τον ποιητή, ίσως και για λόγους που έχουν να κάνουν να ανοίξει ξανά μια συζήτηση για τον ποιητή που παραμένει για πολλά χρόνια τώρα σε μια περίπου αφάνεια, ίσως και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις διακυμάνσεις της νεοελληνικής συνειδητότητάς μας. Βέβαια, η συζήτηση για το Σολωμό ή με το Σολωμό δεν είναι ευκαιρής, μια και ο ίδιος στις δημιουργικά ανηρήνευτες αναζητήσεις του έθεσε στον εαυτό του πολύ υψηλούς και δυσπρόσιτους στόχους και απαιτεί και από μας, όπως άλλωστε το έχει διατυπώσει ρητά, την εντατική ενεργοποίηση των νοητικών και ψυχικών δυνατοτήτων μας στην απόπειρά μας να επικοινωνήσουμε με το έργο του. Πριν από αρκετές δεκαετίες, ο Μανώλης Κατζηγιακουμής είχε καταθέσει την κριτική του συμβολή για την πιο ρωμαλαία ποιητική διάνοια του νεότερου ελληνισμού, όπως την χαρακτηρίζει, επισημένοντας 5 εκρεμή βασικά σολωμικά προβλήματα. Το εκδοτικό, της βιβλιογραφίας, των πηγών, της βιογραφίας, το ερμηνευτικό. Έκτοτε, δεν νομίζω ότι κάποιο ή κάποια από τα προβλήματα αυτά προωθήθηκαν καθοριστικά. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σολωμικά θέματα σε διαρκή εκκρεμότητα. Θα ήθελα πρώτα να θέσω ξανά το θέμα των χαμένων ή κλεμμένων χειρογράφων του Σολωμού, παρόλο που οι πιο σημαντικοί σολωμιστές θεωρούν ότι δεν υπάρχουν τελικά χαμένα χειρόγραφα. Ωστόσο, γεγονός παραμένει ότι διαθέτουμε σειρά μαρτυριών από σύγχρονους του Σολωμού, εγνωσμένης και συγκροτημένης εγγραμματοσύνης και σοβαρότητας και όχι από αφελείς θαυμαστές του, που υποστηρίζουν σε όλους τους τόνους, άλλοι ότι είχαν δει, άλλοι ότι είχαν ακούσει αποσπάσματα ποιημάτων που δεν βρέθηκαν στα αυτόγραφα. Ο Μάντζερος Λεγουχάρη βεβαίωνε ότι η αδελφοποιητή ήταν αντιγραμμένη εις τόσα τετράδια τα οποία είχαν το δίνα σχήμα και το δίνα χρώμα. Ο Ρεγκάλντι ανέφερε επεισόδιο των ελεύθερων πολιορκημένων, το οποίο δεν σώζεται. Ο Στράνης επίσης και άλλοι και άλλοι. Μας επιτρέπεται άρα για να υποθέσουμε ότι οι μαρτυρίες των συγχρόνων του Σολωμού στην αγωνιώδη προσπάθειά τους για τη συγκέντρωση του έργου του ήταν αποτέλεσμα ομαδικής φαντασίωσης. Αν είχαμε πάντως μαρτυρίες λόγου χάρη του Κατσίμπαλη, του Καραντώνη, του Σαββίδη, ότι αγνοούν τα έργα του σε φέρι που γνώριζαν, δεν νομίζω ότι θα τις αμφισβητούσε κανείς. Ο Πολυλάς, ιδιαίτερα προσεκτικός πάντα, δεν γράφει ότι χάθηκαν ολόκληρες τελειωμένες ποιητικές συνθέσεις, αλλά ότι πολύ περισσότερα και τελειότερα ήταν τα συγγράμματα του ποιητή, τα οποία επιβουλεύτηκαν εισαγωγικά η αισχροκέρδεια και ο φθόνος. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι ο Πολυλάς επικαλείται προκλητικά και δημόσια τη μαρτυρία του επικριτικού προς το Σολωμό μετά την αφομοίωσή του από το φαναριώτικο περιβάλλον της Ακαδημαϊκής Σχολής Σπυρίδωνα Ζεμπέλιο, σε εποχή μάλιστα που οι κοινωνικές επιπτώσεις για μια αναστήρικτη επίκληση ήταν πάντως βαρύτερες από ό,τι σήμερα, εισαγωγικά. Και δεν χρεωστούσε, γράφει ο Πολυλάς στο έργο του, πόθεν η μυστικοφοβία του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου, που δημοσιεύτηκε το 1860, δεν χρεωστούσε ο άλλοτε φίλος του Σολωμού να συμμαρτυρήσει με τους εκδότες ότι πολύ περισσότερα και τελειότερα ήταν τα συγγράμματα του Μακαρίτου. Βέβαια, ότι αυτός θα απόρρισε, πως στην κερκυραϊκή έκδοση δεν απάντησε πολλά άλλα τεμάχια όσο του είχε εκφωνήσει ο ποιητής. Αυτά που το προξενούσαν τότε τόσο μεγάλη εντύπωση, ώστε παραδίδεται δημοσίως εις ενθουσιαστικά κινήματα. Είναι ίσως, κλείνεται εισαγωγικά, είναι ίσως επίσης ενδεικτικό ότι ο Ζαμπέλιος δεν απάντησε στην πρόκληση. Ανεξάρτητα από τον Πολυλά, σε ανάλογα συμπεράσματα, μπορεί να καταλήξει και όποιος μελετήσει προσεκτικά την έκδοση των ευρισκομένων σε συνδυασμό με τα αυτόγραφα έργα, όπου δεν υπάρχει ίχνος, έστω και σχεδιάσματος, από τα τελειωμένα ποίηματα της νεότητάς του ή τα πιο τελειοποιημένα της ωριμότητάς του, λόγου χάρη από την Ξανθούλα, την Αγνώριστη, την Ευρυκόμη, προς τον κύριο Γεώργιο Ντερόση, τη Γαλήνη, τον ύμνο στην Ελευθερία, την καταστροφή των ψαρών,
τη φαρμακομένη, γνωστή σε όλα τα Επτάνησα από το 1826, το σατυρικό όνειρο επίσης του 1826, το απόσπασμα 25 του Λάμβρου που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Σολωμός το 1834 στην Ιόνια Ανθολογία και άλλα. Θα μπορούσε μήπως να υποθέσει κανείς ότι κατέστρεφε τα τελειωμένα και κρατούσε τα τελή σχεδιάσματα, όπως διατύπωνε τη μέγιστη απορία του για το γεγονός ο Ξενόπουλος. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μοιάζει πιθανό για οποιονδήποτε δημιουργό, ιδίως για τον Σολωμό που φύλαγε ακόμα και τα μαθητικά και νεανικά του τετράδια με σημειώσεις για το Δάντη ή για τη φυσική, την υδραυλική, τη μηχανική κτλ. Δεν μοιάζει πιθανό για πολλούς λόγους, αλλά και επειδή ο Σολωμός επανερχόταν ή χρησιμοποιούσε τα παλαιότερα σχεδιάσματα, μετακινούσε στίχους ή ποιητικά μοτίβα κτλ. Χαρακτηριστικά υπογραμμίζει όσα υπόθηκαν η περίπτωση του Σολωμικού Διαλόγου. Όταν πραγματοποιήθηκε η μνημειακή έκδοση των αυτόγραφων έργων από τον Λίνο Πολίτη, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάποιων σχεδιασμάτων του διαλόγου. Και ευτυχώς. Γιατί ως τότε αρκετοί και κυρίως ο σπουδαίος γλωσσολόγος Γεώργιος Κατζηδάκης υποστήριζαν ότι είναι πλαστός ο διάλογος λόγω κυρίως της επίθεσης του Σολωμού στον Κοραή για τη διόρθωση που επιχειρούσε της ομιλούμενης γλώσσας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αν δεν είχε κατορθώσει ο Τερτσέτης να στείλει ολόκληρο τον σωζόμενο διάλογο την τελευταία στιγμή για να συμπεριληφθεί στα ευρισκόμενα, θα είχε πιθανόν υποστηριχθεί ότι ο Σολωμός σχεδίαζε ένα διάλογο για τη γλώσσα, του οποίου κατά τη συνήθειά του άφησε κάποια ατελή σχεδιάσματα που δεν τα επεξεργάστηκε περισσότερο, ούτε και τα ολοκλήρωσε. Θα πρέπει να προσθέσω ακόμα ότι στα αυτόγραφα έργα δεν υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στίχων ή και στροφές ολόκληρες ποιημάτων που συμπεριλαμβάνονται σε ευρισκόμενα, όπου τα είχαν συνεισφέρει σαν σε σπαρακτικό έρανο οι φίλοι του, οι θαυμαστές του, όσοι είχαν αντιγράψει κάποιο ποίημά του ή είχαν καταγράψει στη μνήμη τους κάποιον από τους στίχους που απάγγελνε. Αναφέρει ενδεικτικά ότι το περίφημο απόσπασμα «Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη και η φύση σύβρε την καλή και την γλυκιά της ώρα και μες στη σκιά που φούντωσε και κλεί δροσιές και μόσχους, ανάξιος και λαϊδισμός και λιποθυμισμένος». Τον είχε καταγράψει το απόσπασμα, το είχε καταγράψει στη μνήμη του Πολυλάς από το στόμα του ποιητή, όπως μας πληροφορεί, ενώ στο σωζόμενο χειρόγραφο η διατύπωση είναι διαφορετική. Από το στόμα του ποιητή είναι και ο στίχος με λογισμό και με όνειρο. Ή οι στίχοι είναι έτοιμα στην άσπαντη πλημμύρα των αρμάτων, δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Ή ο στίχος «Φύση χαμόγελα άστραψες και γυναίκες δική του» και άλλοι. Στην ανιστορική και αντιιστορική εποχή μας, όπου παρακολουθούμε την αποστέρηση του ανθρώπου από τη μνήμη του, με αποτέλεσμα τη διαγραφή της ιστορικής του συνείδησης, κάνει εντύπωση η προσήλωση αυτή της μνήμης. Εδώ θα ήθελα να θίξω ένα άλλο κομβικό σολωμικό θέμα, τη διαλογική και διαλεκτική σχέση του Σολωμού με τη σύγχρονη του συνταρακτική πραγματικότητα στην προσπάθειά του να συλλάβει τη σημασία της, προσδίδοντάς της στις διαχρονικές της διαστάσεις, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές, να μετουσιώσει το βίωμα της μνήμης σε συνείδηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαλογική αυτή σχέση, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει με τον Σολωμό, αφορά όλη την ελληνική δημιουργία και καθορίζει, νομίζω, τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες συγγραφείς, πολύ περισσότερο από ό,τι αντίστοιχα τους ομολόγους τους άλλων χωρών. Ίσως γιατί η νεοελληνική πραγματικότητα μεταδίδει συχνά μια αίσθηση κινδύνου, εκπέμπει σήματα κινδύνου στα οποία αισθάνονται την ανάγκη να ανταποκριθούν οι πιο ευαίσθητοι δέκτες. Σε κάθε περίπτωση, το έργο του Σολωμού το διατρέχει υπόγεια μια ισχυρή αίσθηση ιστορίας. Η αφετηρία, ωστόσο, της αρχικής του έμπνευσης είναι πάντα συγκεκριμένη και πάντα σε άμεση ή άμεση σχέση με ένα δεδομένο γεγονός, ιδιωτικό, δημόσιο ή ιστορικό, το οποίο σε ένα δεύτερο, σχεδόν σύγχρονο με το πρώτο στάδιο, μεταστοιχιώνεται από τον ποιητή, αποκτώντας τις διαστάσεις μιας σύλληψης
με γενικότερες προεκτάσεις και εμβέλεια, ακόμα και όταν αυτό δεν είναι άμεσα προφανές. Θα επικαλεστώ εδώ το σατυρικό σχεδίασμα με τον τίτλο «Η Τρίχα», τίτλο που τον έχει δώσει ο ίδιος ο Σολωμός. Δεν θα ήταν άσχημο, γράφει, στο ποίημα να μπει ο τίτλος «Η Τρίχα». «Η Τρίχας» είναι το επιχείρημα, είναι το πούμε καλύτερα το στήριγμα όπου θα στηριχθεί όλη η κατασκευή», γράφει. Το εφιαλτική σύλληψη σχεδίασμα αυτό, που το δημοσιοποίησε και το δημοσίευσε πρώτος ο Λίνος Πολίτης με τον τίτλο «Σατυρικό» του 1833, παραπέμπει σε ένα χωρίο του προφήτη Δανίλ, ο οποίος περιγράφει πως ένα όρατο χέρι ως ή ανθρώπου έγραψε νύχτα στον τοίχο των ανακτόρων της Βαβυλώνας τις λέξεις «Μανί», «Θεκέλ», «Φαρές», προαναγγέλλοντας το τέλος της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Την ερμηνεία των λέξεων τη δίνει ο Δανίλ. «Μανί, εμέτρησαν ο λαός την βασιλεία σου και πλήρωσαν αυτήν. Θεκέλ, εστάθιεν ζυγό και βρέθη στερούσα. Φαρές, δύρει τη βασιλεία σου και δόθη Μίδης και Πέρσες». Θα ήθελα να σημειώσω παρενθετικά ότι οι επιτύχειες αυτές λέξεις θα μπορούσε και να ανακαλούν συνειρμικά και αδόκητα τα γκράφιτι που μας περικυκλώνουν απειλητικά στους στίχους των ελληνικών πόλεων. Ο Σολωμός εδώ περιστάνει ότι είδε στον ύπνο του τη μέρα, εισαγωγικά, τη μέρα των μεγάλων πολιτικών μεταμορφώσεων, υπονοώντας, όπως πιστεύω, την άφιξη του Όθωνα, τον φλάρι του βαλόμετρου να εκφωνεί τη λέξη «θεκέλ», δηλαδή «εστάθιεν ζυγό και βρέθη στερούσα», και να παρουσιάζεται μια μεγάλη ζυγαριά. Στον ένα δίσκο της ο φλάρης, που αποκαλύπτεται ότι ήταν ο διάβολος, βάζει ένα δόκτορα και στον άλλο μια τρίχα, «Il pelo della puttana», όπως γράφει αλλού, και αρχίζει ένα εφιαλτικό ζύγισμα όπου έμενε εισαγωγικά «απάνω πάντα ο δόκτορας και πάντα κάτω η τρίχα», κλείνει τα εισαγωγικά. Το σχεδίασμα συνδέεται φανώς με την οικογενειακή δίκη των Σολωμών. Θα μπορούσε πιθανόν, ωστόσο, σε άλλα σχεδιάσματα η εικόνα, αλλάζει. Επιπλέον, στο φύλλο 1 βήτα του τετραδίου Ζ11, διαβάζουμε την ακόλουθη προγραμματική οδηγία σε αυτόν, στα Ιταλικά, που επιβεβαιώνει ότι ο Σολωμός σκόπευε να προσδώσει μια διάσταση γενικότερη στο κείμενο. Η μετάφραση από τα Ιταλικά είναι του Λίνου Πολίτη, εισαγωγικά. Κάνει καλύτερα ένα σύνθεμα, μάλλον μακρύ, που να είναι μισό σοβαρό και υψηλό και μισό δεικτικό και κωμικό. Στο πρώτο μέρος μπορεί να είναι η ουσία του καλού που μάχεται με την ουσία του κακού στο δεύτερο. Έτσι το σύνθεμα θα μπορέσει να έχει ωφέλεια γενικότερη, κρύβοντας κάτω από το πέπλο της ποίησης ένα μέρος ενεργητικό, βαθύ, και σε αυτό παρεπιπτόντως θα ονειδίζεται και ο νέος. Κλείνει τα εισαγωγικά. Στο ιταλοελληνικό αυτό σχεδίασμα, ο Φλάρης τώρα δεν ζήγιζε μόνον έναν, αλλά πολλούς, εισαγωγικά. Μια μεγάλη πλάστιγγα και από τη μια μεριά άνθρωποι πολλοί, ο ένας πάνω στον άλλον, δόκτορες της νομικής, της γιατρικής, πολιτική, με παιδεμό περίσσιο για να βαστούν τις χτυπιές που τσόρχονται από πίσω. Και από την άλλη μεριά βάζει την τρίχα. Και τύραζα και σάστιζα και ένα επαϊμό δεν είχα. Κουριόζω, απάνω πάντα αυτή και πάντα κάτω η τρίχα. Έβαλε διάφορους ανθρώπους που είχαν την πομπή με το δεμάτι. Τα δύο ζύγια σήκωνε ψηλά και ένα επαϊμό δεν είχα, πάντα θωρώντας ψηλά αυτή και πάντα κάτω η τρίχα. Και κοίταζαν οι δόλοι να φύγουν για να ξεφύγουν τη φρικτή ντροπή να συγκριθούν. Του κάκου όμως, γιατί ήταν έτσι δεμένοι που δεν μπορούσαν να λυθούν. Για τούτο, όσοι κι αν είχαν μέσα τους τρομάρα, πάνω στο δίσκο δείχνανε μεγάλη κορδομάρα και ο Φλάρης ακολούθαγε και συχνοβροντούσε και πάντοτε η παρθενική τρίχα τους ενικούσε. Κλείνονται εισαγωγικά. Πιο βαριά πάντα η τρίχα. Θα μπορούσαμε πιθανό να διακρίνουμε εδώ ότι ο Σολωμός συνειδητοποιεί από νωρίς τις δυσίωνες προοπτικές της μετεπαναστατικής και όχι μόνο πραγματικότητας. Θα ήθελα τέλος να θίξω άλλο ένα θέμα της σολωμικής έρευνας σε εκκρεμότητα.
την ανάγκη να διερευνηθεί η σολομική ποιητική, οι τρόποι δηλαδή που προσπαθεί ο Σολωμός με καιρό και με κόπο, τόσο βασανιστικά και επίμονα, να καρφώσει τη μούσα, όπως γράφει κάπου, οι τρόποι που επιχειρεί να κατακτήσει εισαγωγικά το νόημα της τέχνης. Μέσα από τις σημειώσεις του, τους στοχασμούς του, τις οδηγίες σε αυτόν, τις παραπομπές και τις αναφορές σε σειρά από συγγραφείς, αρχαίους, Έλληνες και Λατίνους, νεότερους και συγχρονούς του, αρθρώνεται μια σύνθετη ποιητική, διακρίνονται δύσβατες ποιητικές του επιδιώξεις και αναζητήσεις για ένα εισαγωγικά είδος μεικτό αλλά νόμιμο, κλείνουν τα εισαγωγικά, του οποίου δεν γνωρίζει κανένα παράδειγμα, όπως γράφει. Το σολομικό έργο γενικότερα είναι σε κάθε περίπτωση ικανό να προβάλλει κάθε φορά καινούργια ερωτήματα, όπως ο ίδιος ο Σολωμός μας υποδεικνύει σε ένα στοχασμό του. «La salute existenza del poema si aggravida di molti sensi». Μεταφράζω. «Η απόλυτη ύπαρξη του ποίηματος να κυοφορεί πολλές σημασίες, πολλά νοήματα». Παράλληλα, μέσα από τη θαυμαστή σολομική έκφραση του λόγου, που κατορθώνει να είναι γλωσσικά και ποιητικά αένα σύγχρονη, μέσα από τη σταθερή του προσπάθεια να συνεχεί, αν είναι δυνατόν, ο ήχος της λέξης με το νόημά της, λόγου χάρη λάμνουν με κάτι κουπιά τσακισμένα. Διακρίνεται καθαρά πόσο τα προβλήματα που τόσο έμονα επιχειρούσε να αντιμετωπίσει συνδέονται με τα πιο σύγχρονα προβλήματα για τη σχέση μορφής και περιεχομένου, με την κυρίαρχη αγωνία για την εμβέλεια της έκφρασης. Θα επικαλεστώ εδώ μια επιστολή του προς τον Γιώργο Μαρκορά στις 27 Σεπτεμβρίου 1830, που απηχεί σαρκαστικά όσο και σπαρακτικά τη σπάνια αυτοκριτική του εγρήγορση. Η μετάφραση από τα ιταλικά είναι του Λίνου Πολίτη. Εισαγωγικά. «Πόσο χαίρομαι», γράφει στο Μαρκορά, «που δεν σε βασανίζει ο στοχασμός για κανένα νέο είδος. Εκαημένοι εμείς. Αν η φύση θελήσει, η δουλειά θα πάει καλά. Αν όχι, όσο και να αλλάζει δρόμο κανείς, δεν θα αλλάζει παρά τρόπο παραδαρμού». Έτσι που κανείς βρίσκεται στην περίσταση εκείνου του λαμπρού ανθρώπου που προσπαθούσε να προφέρει όπως πρέπει τη λέξη «τσάντζε» και δεν έβρισκε τρόπο, γιατί έλεγε πάντα «τζιάντζιε», αν και είχε μείνει μια δεκαριά χρόνια στην Τοσκάνη. Καταλαβαίνοντας από τα γέλια των άλλων πως το πράγμα δεν επήγαινε καλά, δοκίμασε άλλο δρόμο και είπε «τζιάντζε». Καθώς όμως αύξανε τα γέλια, δοκίμασε με μεγαλύτερη δύναμη το ακροτήρι της καλής ελπίδας και είπε «τζαντζίε». Έπνιγαν τα γέλια τους φίλους και ο καημένος κατάλαβε πως πήγαινε από κακό σε κακό. «Κάνε τότε την τελευταία απόπειρα, δεν το απόμεινα άλλη όπως βλέπεις», και κατάχλωμος εφώναξε «τζάντζε» και εξακολουθεί αυτός να το λέει και οι άλλοι να γελούν. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η σαρκαστική παρομοίωση από τον Σολωμό των αναζητήσεών του για ένα genre nuovo, για ένα νέο είδος ποίησης, με την αγωνία του ανθρώπου που δεν κατορθώνει να προφέρει σωστά μια λέξη, η οποία μάλιστα σημαίνει φλιαρίες, μπορεί και να μας αφορά. Ευχαριστώ. Του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να μιλήσω με ένα καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές. Κι ήταν η ώρα όπου θολώνουν τα νερά και είχα φτάσει στα τρία πηγάδια. Κι ήταν εκεί τη Αγίου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και συχνοβγάνουνε. Εσταμάτησα σε ένα από τα τρία πηγάδια και πηθώνοντας τα χέρια μου στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ειδώ αν ήταν πολύ νερό. Και το είδα σχεδόν γεμάτο. Και είπα, δόξα σοι ο Θεός.
γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι. Μεγάλα τα έργα του και μεγάλη η ευχαριστία του ανθρώπου. Και οι δίκαιοι κατά τη Θεία Γραφή πόσοι είναι. Και συλλογίζοντας αυτό, επέσανε τα μάτια μου στα χέρια μου, όπου ήταν απειθωμένα στο φιλιατρό. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού είπα «Τάχα να είναι πολλά». Και αρχίνησα και σύγκρινα τον αριθμό των δικαίων όπου εγνώριζα με αυτά τα 5 δάχτυλα. Και βλέποντας πως ετούτα επερισσεύανε, λιγόστεψα το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη μου. Και έστεκα και θεωρούσα τα 4 δάχτυλα για πολλή ώρα. Και αισθάνθηκα μεγάλη λαχτάρα. Κι είδα πως ήμουν ασθενεμένος να λιγοστέψω. Και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σημωτινό του στην ίδια θέση. Εμνέσκανε το λοιπόν από κάτω από τα μάτια μου τα 3 δάχτυλα μοναχά και τα χτυπούσα ανήσυχα πάνω στο φιλιατρό για να βοηθήσω τον νου μου να έβρει κάνε 3 δίκαιους. Αλλά επειδή αρχινήσαν τα σωτικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που δεν ησυχάζει ποτέ, ασήκωσα τα 3 μου έρμα και έκαμα το σταυρό μου. Έπειτα, θέλοντας να ρυθμίσω τους άδικους, έχωσα το ένα χέρι μες στην τσέπη του ράσου μου και το άλλο ανάμεσα στο ζουνάρι μου, γιατί κατάλαβα αλίμονον πως τα δάχτυλα δεν χρειαζόντανε ολότελα. Και ο νους μου εζαλίστηκε από τον μεγάλον αριθμό, όμως με παρηγορούσε το να βλέπω πως καθένας κάτι άλλο είχε απάνω του και ζάκηθος και μου ήρθε στο νου περισσότερο από όλους αυτούς η γυναίκα της Ζάκηθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους με τη γλώσσα και με τα έργατα. Και γυρεύοντας να εδώ, εάν μέσα σε αυτή την ψυχή στην οποία αναβράζει η κακία του σατανά, αν έπεσε ποτέ η απεθυμία του παραμικρού καλού, έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και φώναξα «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μέσα στο θερμό». Κι είδα πως ελάμπανε από πάνω μου όλα τα άστρα και εξάνοιξα την αλετροπόδα όπου με εφραίνει πολύ. Και βιάστηκα να κινήσω για το ξοκλήσι του Αγίου Λύπιου, γιατί είδα πως εχασομέρισα και ήθελα να φτάσω για να περιγράψω τη γυναίκα της Ζάκηθος. Κι ειδού καμία δωδεκαρία ψωρόσκυλα που ήθελαν να μου εμποδίσουν το δρόμο. Και μη θέλοντας εγώ να τα κλωτσοβολήσω για να μην εγγίξω την ψώρα και τα ψέματα που είχανε, εστοχαστήκανε πως τα σκιάζομαι και ήρθανε βαβίζοντας σημότερά μου. Όμως εγώ εκαμώθηκα πως κύφτω να πάρω πέτρα. Και έφυγαν όλα. Και ξεθύμαναν τα κακορίζικα ψωριασμένα τη λύσα τους, το ένα δαγκώνοντας το άλλο. Αλλά ένας, όπου διαθέντευε κάποια από τα ψωρόσκυλα, επήρε και αυτός μια πέτρα και βάνοντας ο άθεος για σημάδι το κεφάλι εμέ του Διονυσίου του Ιερομόναχου, δεν το πήτυχε, γιατί από τη βία τη μεγάλη με την οποία ετείναξε την πέτρα εστραβοπάτησε και έπεσε. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Αγίου Λύπιου παρηγορημένος από τις μυρωδιές του κάμπου, από τα γλυκότρεχτα νερά, από τον αστρόβολον ουρανό, ο οποίος εφαινόταν από πάνω από το κεφάλι μου μια Ανάσταση. Χριστός Ανέστη. Ο τίτλος μου εξεμεύθη ιδιαίως χθες το μεσημέρι από την Φιλτάτη Αγγελική. Θα μπορούσε να είναι ένας καταρχήν τίτλος, είναι συμβατικός, κοιτάζω και μερικές ακόμα πλευρές.
Το πράγμα του, ωστόσο, ο βασικός άξονας της διαπραγμάτευσής μου έχει να κάνει με το στοιχείο της Ανάστασης στο ποιητικό έργο του Διονυσίου Σολομού, και για να προλάβω τον τρισαγαπημένο μου φίλο τον Παντελή και το ποδοσφαιρόφιλο προβοκάρισμά του, πρέπει να πω ότι η Ανάσταση στο Σολομό ως βαθύ ριζιμιό βίωμα δεν είναι μια θρησκευτική χαζοχαρούμενη έξαρση, ούτε μια ιδεολογική ζητοκραυγή. Προϋποθέτει, όπως κάθε αληθινή Ανάσταση και όπως η Ανάσταση εκείνου που στην παράδοση του οποίου ως έσχατος κατηχόμενος μετέχω κι εγώ αναστήθηκε από τους νεκρούς, προϋποθέτει το σταυρό και το θάνατο. Προϋποθέτει το βυθό και τη βαθιά γεύση του θανάτου και προϋποθέτει βεβαίως και το μυστήριο του πόσο ο θάνατος πατείται θανάτου. Έτσι εγώ έφτασα στο κελί του Άγιου Λύπιου, λέει μία εκδοχή, υπάρχει και άλλη εκδοχή. Έτσι εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, έφυγα από την πέτρα του Σκανδάλου και έφτασα εις το κελί του Άγιου Λύπιου, παρηγορεμένος από τις μυρωδίες του κάμπου και από τα γλυκά τρεχανερά και από τον αστρόβολον ουρανό, όπου εφαινότουνε επάνω από το κεφάλι μου μία Ανάσταση. Από τα πρώιμα έργα του, πρώιμο χρονολογικά αλλά απολύτως όριμο και μορφικά και πρωτοποριακό, και από την πλευρά της διαπραγμάτευσης, δηλαδή του θέματος του λεγόμενου που έχει, το ποίημα της γυναίκας της Ζάκυνθος έχει μέσα του άφθονη Ανάσταση, άφθονο φως και καλό, άφθονο σκοτάδι, άφθονο δαιμονισμό και ψήλωμα του νου, που θα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, του ανθρώπου, και τη διαρκή διαπάλη της σύγκρουσης ανάμεσα στο καλό και στο κακό, που είναι τελικά το μέγα ζητούμενο σε κάθε αληθινή ποιητική, είτε αυτή διατρέχει, για να θυμηθούμε τον Ελίτη, το κακό ως την έσχατη συνέπειά του και διατρέχει το μαύρο βγαίνοντας από αυτό, είτε είναι εξυπαρχής από εκείνους που χαρισματικά τους δόθηκε να έχουν την δωρεά της λευκοφορίας στη διάνοια, που έλεγε ο Ρωμανός ο Μελωδός, δηλαδή το βλέμμα και τη στάση την τρομακτική του αθώου, που λέει κάπου αλλού ο Οδυσσέας Ελίτης. Αν το Σολομό, αν ισχύει η ρίση του Παλαμά, ότι τον Σολομό τον γέννησε η ιταλική ποιητική παράδοση στην οποία εθήτευσε και την οποία σπούδασε σε βάθος και το 1821 ως η κορυφαία ιστορική στιγμή από την οποία άντλησε τις εμπνεύσεις του για το εδώ και το τώρα σε σχέση με τα έσχατα, άλλο τόσο ισχύει η προφανής πια εκτίμηση ότι ο Διονύσιος Σολομός επηρεάστηκε από το γάλα της μητρός του, δηλαδή από τα ενστικτόδη ελληνικά που τον φύλασε η μάνα του με το γάλα της, και από το δημοτικό τραγούδι έτσι όπως αυτό τον μεγάλωσε, και ο συγκερασμός όλων αυτών των στοιχείων μέσα σε μια χαρισματική ποιητική ιδιοφυΐα από τις κορυφαίες του αιώνα του και από τις κορυφαίες της Ευρώπης, μας έδωσε αυτό το απαράμιλο ποιητικό ιδίωμα, το αξεπέραστο μέχρι σήμερα, που το νερό του είναι κρυστάλλινο και που σκύβουμε και πίνουμε κάνοντας το σταυρό μας. Όταν λέμε δημοτικό τραγούδι,
δεν εννοούμε μόνο τα μορφικά κατορθώματα στα οποία αποτυπώνεται το σκύρτημα της συλλογικής ψυχής, αλλά και τη μήτρα η οποία τα παρήγαγε, και η μήτρα αυτή δεν είναι άλλη από το βίωμα της κοινότητας η οποία τα γέννησε. Με άλλα λόγια, το βίωμα της κοινότητας που γέννησε τα δημοτικά τραγούδια, είτε αυτό μας αρέσει είτε αυτό δεν μας αρέσει, είναι η λαϊκή ευσέβεια, η λαϊκή πίστη, η ορθόδοξη λαϊκή παράδοση και η αναμέτρηση αυτού του βιώματος με τα καθημερινά πάθη των ανθρώπων που φτάνουν στα σημεία που φτάνουν πάντοτε τα πάθη των ανθρώπων, αλλά και με το θάνατο και με τη φρίκη του θανάτου, με την απόγνωση απέναντι στο θάνατο και με την χαραμάδα όπου υπάρχει της αποκαραδοκίας, αυτού που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, της εν ημίν ελπίδος. Ο νυφάλιος και προσεκτικός αναγνώστης κατανοεί ότι αυτή η εκκλησιαστική παράδοση ως βίωμα λαϊκής ευσέβειας, αλλά και εντελέστερα ως προσωπική μετοχή του ιδίου του Διονυσίου Σολομού, ειδικότερα δε το βίωμα της Αναστάσεως, κατακλείζει το έργο του Σολομού. Μαζί με το σκοτάδι, τα πάθη, το δαιμονισμό των ανθρώπων, και θα έλεγε κανείς ότι τα περιβάλλει με μια άλλο, σαν την άλλο του φεγγαριού που υπάρχει στη φεγγαροντημένη, στον Κρητικό. Δεν ξέρω αν στην νεότερη ποίησή μας, αλλά και στην υμνογραφία της Εκκλησίας, και το λέω με παρησία αυτό, στο μέτρο του δυνατού της δικής μου μελέτης αυτή, υπάρχει πιο αναστάσιμο στίχος από το στίχο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, «Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο». Ποιο είναι αυτό το φως? Είχαμε μια ολόκληρη συζήτηση κάποτε στην Κέρκυρα, σε συνέδριο για τον Διονύσιο Σολομό, για το αν το φως αυτό είναι το φως ως κατηγόρημα ιδέας του κόσμου του Χέγγελ, στον οποίο ο Σολομός είχε εγκριφήσει μέσα από τα διαβάσματα στο γερμανικό ιδεαλισμό που του έδιναν οι φίλοι του και που προσέγγιζε ο ίδιος όσο ήταν δυνατό, ή εάν είναι το φως που βγαίνει από τον κενό τάφο του Χριστού. Ο καθένας μπορεί να δίνει ερμηνείες στα ποίηματα. Και η χειρότερη δυνατή ερμηνεία είναι η ερμηνεία που δίνεται από τους θρησκευτικούς κύκλους. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Είναι μια ερμηνεία προκρούστια, όπως κάθε ιδεολογική ερμηνεία, η οποία βάζει τα ποίηματα και τους ποιητές πάνω στο κρεβάτι μιας προκατάληψης και μιας προκατασκευής, και ό,τι περισσεύει ή το τεντώνει αν είναι μικρό ή το πετάει αν δεν χωρεί. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο. Η θρησκευτική ερμηνεία που έχει επιχειρηθεί να δοθεί μέχρι σήμερα στο έργο του Διονυσίου Σολομού είναι απολύτως ατροφική και έχει μια δίκλωνη έκφραση. Ο πρώτος κλόνος της έχει να κάνει με την δάνεια και αναγκαία αποδείξεων αντίληψη που κυριαρχεί κυρίως στους λεγόμενους χριστιανικούς χώρους, οι οποίοι θέλουν με τη μεζούρα να δουν πόσες φορές αναγράφεται η λέξη Χριστός ή η λέξη Ανάσταση Φερυπίνη σε ένα έργο, για να κατακυρώσουν αυτό το έργο στα δικά τους χωράφια. Είναι μια δάνεια αντίληψη η οποία συνέχει και τους νεότερους ή και τους νεοσούς τους καταγινόμενους με την τέχνη που λένε ότι έχουν μια σχέση με τη χριστιανική παράδοση, και οι οποίοι και στο πεδίο της θεολογίας και στο πεδίο των θεωρητικών κειμένων για την τέχνη ασθμένουν για να κατακυρώσουν
την παρουσία τους, αποδεικνύοντας ότι είναι αρεστή ή ανεκτή στα συστήματα ερμηνείας που έχει ο κόσμος. Θεμητό. Είναι και αυτό μια στάση, νιώθετε. Αλλά το ζήτημα με την Ανάσταση στο Σολομό είναι κάτι βαθύτερο. Και το βαθύτερο έχει να κάνει με δύο σημεία. Το ένα είναι ότι ο Σολομός και ποιητικά αλλά και οντολογικά σε σχέση με την περιπέτεια και την ταύτιση με την περιπέτεια κάποιων από τους ήρωές του, σε βυθό πέφτει από βυθό ως που δεν ήταν άλλος και κήθε βγαίνει ανίκητος. Αυτή η έξοδος από το βυθό προϋποθέτει την είσοδο στο θάνατο. Και η έξοδος από το βυθό προϋποθέτει συνάμα και την σύνδεσή του με αυτό το οποίο βρίσκει από την πρώτη στιγμή που αγωνίζεται να σαρκώσει γλώσσα στη νέα ελληνική ποιήση και να μας χαρίσει όχι μόνο ποιητική γλώσσα, αλλά να μας χαρίσει την ελληνική γλώσσα στην πιο καθαρή μορφή της συνολικά. Όταν ακούει εκείνο τον περίφημο τυφλό ραψοδό στο καπηλιό της Ζακύνθου, όπως καταγράφει ο Πολυλάς, με το τετράστιχο στον Άγιο Τάφο του Χριστού εκείνος δεν εκάει, εκεί που πάει τ' Άγιο Φως άλλη φωτιά δεν πάει, και τον κατασπάζεται κατασυγκινημένος λέγοντας ότι θα επιθυμούσε να γράψει και ο ίδιος τέτοια ποίηματα. Φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη και το Χάρο, και προβαίνει η Μαρία λίγη να πάρει δροσιά στα σωθικά τα μαραμένα, είναι νύχτα βαθιά και το φεγγάρι δεν βγαίνει να σκεπάσει άστρο κανένα, λάμπουν άλλα. Συγγνώμη γιατί έπαθα blackout, ήθελα να κάνω το έξω. Λάμπουν άλλα περίσσια, άλλα. Βοήθησαν παντελή. Λάμπουν. Εγώ είμαι άνθρωπος γραφής. Ναι. Δεν βγαίνει να σκεπάσει άστρο. Λάμπουν άλλα μονάχα, άλλα δεμένα, κάνουν και εκείνα την ανάσταση που πέφτει του ολόστρου του πελάου μέσα στον καθρέφτη. Αλλά συνάμα στο ίδιο έργο στο Λάμπρο, ο ήρωας βγαίνει γιατί στα σωθικά του ανάφτη και για πρώτο απαντάει τον νεκροθάφτη. Υπάρχει πολύ θάνατος μέχρι που να βγουν αυτοί οι μαργαρίτες της Ανάστασης μέσα από τα αποσπάσματα αλλά και από τα ευρύτερα κομμάτια του έργου του Σολομού. Και αυτό δείχνει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια εξωτερική αναφορά σε κάποια λαϊκά έθιμα τα οποία ο ποιητής με συγκατάβαση τα προσλαμβάνει για να δώσει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην ποιησή του. Αλλά έχουμε να κάνουμε με κάτι βαθύτερο, με την διαρκή πάλη του φωτός με το σκότος που διατρέχει και όλη τη ρομαντική ποιητική παράδοση η οποία τον σφράγισε, και με την ανάγκη αναφοράς του φωτός ως πηγής νοήματος, όχι ως αφηρημένης καταστάσεως, αλλά ως μιας υπαρκτής ενυπόστατης προσωπικής ετερότητας. Στον κανόνα της Αναστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που διαβάζουμε στην Εκκλησία, που ψάλλουμε στην Εκκλησία κάθε Πάσχα και που θα ήταν ευκταίο να τον διάβαζαν και να τον καταλάβαιναν όλοι οι χριστιανοί που μετράνε ώρες ατελέσθητες της Εκκλησίας, όπως και όλη την ημνογραφία. Το δεύτερο τροπάριο από την πρώτη οδή λέει τα εξής: «Καθαρθώμεν τα αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα, τρανός ακουσόμεθα εφροσύνη αιώνιον». Εδώ το φως έχει πρόσωπο.
και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα. Ο Διονύσιος Σολωμός την ημέρα της Λαμπρής λέει, έχει το εξής συγκλονιστικό δύστιχο, πάλι από τον Λαμπρό. Χαίρεται μέσα η άβυσσο και ασπρίζει, ο περασμός του λυτρωτή σφυρίζει. Άλλο ένα δύστιχο, το οποίο μοιάζει απίστευτα να βγαίνει από την υμνογραφία και μάλιστα από τον Αναστάσιμο Κανόνα και από τον κανόνα του Κοσμάτου Μαϊμά και της Κασιανής της Ποιήτριας, που ψάλεται το κύμα της θαλάσσης, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και ο Άδης τον βλέπει και φρύσει, αλλά είναι αναστημένος όχι με τον τρόπο που περιγράφεται ή αναπαρίσταται σε μία ζωγραφική εκδοχή της Ανάστασης που μοιάζει με την εκτόξευση του διαστημοπλοίου από το Cape Canaveral με τους στρατιώτες να πέφτουν κάτω. Είναι αναστημένος, αλλά πώς? Είναι, λέει, ο Άδης φυσήν επικράνθη ορόνσε βρωτών τεθεωμένων κατάστηκτον τεσμόλοψη και παστενουργών. Ο Χριστός αναστένεται έχοντας στη σάρκα και στο κορμί το αναστημένο όλες τις πληγές της εισόδου στο θάνατο. Αυτές οι αναφορές είναι βέβαιο, αν σκεφτεί κανείς τα γράμματά του τα πρώιμα στον αδερφό του που λέει, μα καλά, αν δεν υπάρχει Θεός όπως λένε μερικοί, εγώ πώς υπάρχω? Και αν σκεφτεί επίσης το ότι κάθε Κυριακή με σπουδή, ακόμα και στο τέλος, πήγαινε στην εκκλησία και έψαλε τον Απόστολο, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά, ακόμα και αν η γλώσσα του η ελληνική γεννήθηκε από τον ίδιο, μέσα από τη συντριβή του ίδιου και από τη δημιουργία ενός ποιητικού αρχιτεκτονήματος, το οποίο σε απαράμιλο λυρικό υπόβαθρο διασώζει για πρώτη φορά στα ελληνικά, ίσως δε και στα ευρωπαϊκά χρονικά, τα τραγικά και επικά χαρακτηριστικά των μεγάλων συνθετικών έργων, αν αυτή η γλώσσα που γεννήθηκε από τον ίδιο και όχι από την επτανησιακή, από τα επτανησιακά του συφραζόμενα, έχει επηρεαστεί και κατά πόσο από την γλώσσα της υμνογραφίας της Εκκλησίας. Πάντως, ο μεγάλος μαέστρος των μέτρων, των συνειζήσεων, του εσωτερικού ρυθμού που υπήρξε ο Σολωμός στα ελληνικά του ποίηματα και όχι μόνο στις ρήμη Ιμπροβιζάτε, είναι προφανές ότι κάτι έχει να κάνει με τον οκτασύλλαβο και τον εννέασύλλαβο που υπάρχει στην υμνογραφία και του Αναστάσιμου Κανόνα και άλλων υμνογραφικών κειμένων. Στο τροπάριο που προηγουμένως ανέφερα υπάρχει οκτασύλλαβος εννέασύλλαβος. Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα, τρανός ακουσόμαθα ευφροσύνη αιώνιο. Και προβαίνει η Μαρία λίγη να πάρει, δροσιά στα σωτικά τα μαραμένα. Λάμψην έχει όλη η φλογόδη, χείλο μέτωπο ο θαλμός. Φως το χέρι, φως το πόδι, και όλα γύρω σου είναι φως. Από τους νεοέλληνες ποιητές που ύμνησαν το Διονύσιο Σολωμό ή που αναφέρθηκαν σε αυτόν, θέλω να σας διαβάσω αποσπάσματα από τρία ποίηματα, γιατί πιστεύω ότι τα τρία αυτά ποίηματα διασώζουν αυτό το βαθύ αναστάσιμο στοιχείο το οποίο συνήχε την ποίηση του Σολωμού. Όταν ο Παλαμάς σε ένα κειμενό του αρχίζει να μαθητεύει στα σχεδιάσματα, τα όρημα, στα μεγάλα σχεδιάσματα, το δεύτερο και το τρίτο των ελεύθερων πολιορκημένων, και αρχίζει να μαθητεύει στο πνεύμα του Σολωμού ουσιαστικότερα και βαθύτερα. Ξεκινώ με τον Παλαμά.
τόσο σε νιώθω μέσα στην καρδιά μου που τώρα τρέμω μήπως και σε χάσω στον στίχο μου τη γύμνια ποιητά μου. Απ' τα ζεστά μου στήθη αν σ' ανεβάσω βαθιά κι εσύ μέσα σε στίχους καμωμένη για να τις πλάσεις άξια κατοικία. Με συγχωρείτε, βαθιά κι εσύ μέσα στο νου κλεισμένη έκρυβες την ιδέα, λάμψη θεία και κοίταζες στον τραγουδιόν σου το βιβλίο και κοίταζες με στίχους καμωμένη για να τις πλάσεις άξια κατοικία. Γι' αυτό στον τραγουδιόν σου το βιβλίο σκόρπιοι ρηγμένοι σαν από την τύχη μισόπλαστοι ένας-ένας, δύο-δύο μαζί αστράφτουνε και σβήνουν τόση στίχη. Στίχη σαν περιστέρια χωρίς στέρι. Στίχη τεράκια μα χωρίς φωλιά. Στίχη σαρόδου φύλλα που τα γέρι τα σκόρπισε από την τριανταφυλιά. Και ο Οδυσσέας Ελίτης στο περίφημο ποίημά του «Σολομού, Συντριβή και Δέος» από τα Ελεγεία της Οξόπετρας μας λέει και αναφέρω το χαρακτηριστικό στίχο πέρα από το στίχο από τους στίχους που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς συνολικότερα και από τον κοινότοπο πια και κοινόχρηστο στίχο τον μνημονεύεται Διονύσιο Σολομό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη η λαλιά που δεν ξέρει από ψέμα θα αναπαύσει το πρόσωπο του μαρτυρίου είναι ο στίχος ότι και στη σκέψη σου ακόμα τα χειρόγραφά μου καίγονται. Ο Καρούζος, ο πιο σολομικός και ο πιο παπαδιαμάντιος κατά τη ρίση του Καραντώνη που λέγεται εκ του πλαγίου στο βιβλίο του για τον Παπαδίτσα ποιητής της γενιάς του και από τους σημαντικότερους μείζονες Έλληνες ποιητές του 20ου αιώνα, μακάριος εκείνος όταν τον κατακλείζει ο θάνατος, σαν να μπουκώθηκε με χιόνι και μούδιασε η φτερούγα του κόσμου. Μακάριος ο μενόμενος στο μυστήριο του Διός μου. Μακάριος ο Διονύσιος κόμης Σολομός, φέρον αγνών φάος από το αλωνάκι και ακόμη πιο μακάριος και αναστάσιμος όταν έγραφε μέσα-μέσα στην ψυχή του, πίνοντας. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, που η σεβαστή μου κυρία Δελιβοριά ανέφερε, ένας από τους μείζονες νεοέλληνες φιλολόγους και από τους μείζονες σολομιστές μας, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στην περίφημη διατριβή του για τις πηγές της σολομικής ποίησης, μας λέει τα εξής πολύ σημαντικά. Η στροφή του Σολομού προς τα σπηγά της παραδόσεως δεν έμειναν άνευ αποτελέσματος. Η γλώσσα, η στιχουργία, επιητικέ ιδέε, στίχοι ενίοτε ολόκληροι ή και θέματα ποιημάτων διασώζουν βαθύτατα τα ίχνη της γραπτής και προφορικής νεοελληνικής παραδόσεως. Επομένως το έργο του Σολομού εκφράζει εις το σύνολόν του και ως μορφή και ως ουσία την αδιάσπαστον ενότητα της εθνικής συνειδήσεως. Αν σκεφτείτε κανείς πόσο μόχθος εχρειάστη για να φτάσει ο ποιητής εις το τέρμα του δρόμου το οποίον εξ αρχής εχάραξε και έφτασε όντως εις το τέρμα, επομένως από τις πλευράς αυτής το έργο του δεν είναι διόλου αποσπασματικών, εννοεί ότι έφτασε εις το τέρμα ως προς τις εκφραστικές του δυνατότητες της ποιητικής του γλώσσας, τότε θα κατανοήσει γιατί ο Σολομός αξίζει αληθώς τον τίτλο του εθνικού ποιητή. Θα τολμούσα να έλεγα από τη μεριά μου γιατί ο Σολομός αξίζει απεριφράστος και τον τίτλο του βαθύτατα αναστάσιμου ποιητή. Θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας, επειδή η εκδήλωση έχει να κάνει με τα 160 χρόνια από την κίνησή του, αυτά που ο ανεπανάληπτος Πολυλάς γράφει στα
κεντρικά για τις ολομικές μελέτες αλλά και για την ελληνική κριτική σκέψη προλεγόμενά του, για τον τελευταίο καιρό του Σολομού. Αλλά ήδη άρχιζε να του ετοιμάσει το πρόκαιρο τέλος μία ασθένεια, η οποία καταρχάς δεν τον επείραζε ημί σωματικός, αλλά εις τους υστερινούς δύο χρόνους της ζωής του εθάμπωνε κάποτε τη λαμπρότητα του νόστου του. Συχνά αισθάνεται ένα γενικό δίλιασμα και για να το πάυσει ώστε να χαρεί πάλιν καν προσωρινά τη συνηθισμένη του ακατάπαυτη ζωηρότητα της πνευματικής ενεργίας, επρόστρεχε εις τα δυνατά πιωτά, και αυτή η κατάχρηση βέβαια αύξησε τη δύναμη του πάθους. Πολλές φορές εις τη μέση της θαυμαστής ομιλίας του εφαίνεται ότι τον επλάκωνε ένας φοβερός στοχασμός, και ενώ είχε ακόμη όλα τα φαινόμενα της υγείας, συχνά έλεγε προς τους φίλους του: «Ο γλίγορα θα σας αφήσω». Όθεν δεν εδυνήθηκε να αποτελειώσει όλα τα ποίηματά του και δεν έφτασε, από όσο γνωρίζω, παρά να σχεδιάσει και εν μέρη να στιχουργήσει ένα, το οποίον του έμπνευσε η επανάσταση της Ηπείρου και ο Ανατολικός Πόλεμος, καθώς η δυτική χριστιανοσύνη υποστήριξε τον βάρβαρον τύρανον της ελληνικής φυλής. Η ασθένειά του, περί της οποίας οι ιατροί εδιαφώνησαν, άλλοι την έκριναν της καρδίας, άλλοι του εγκεφάλου, δεν τον εμπόδιζε να εξέρχεται καθημερινώς έως ότου, όπου περί τα τέλη του Νοεμβρίου 1856, και όταν ήδη είχε υποταχθεί εις μετριότερη δίαιτα, επροσβλήθηκε από εγκεφαλική συμφόρηση, και από τότε μολονότι ανέλαβε ευθύς, δεν ηθέλησε να εκτεθεί πλέον εις τον ανοιχτόν αέρα, και δια διάστημα περίπου 2 μηνών επέρασε ήσυχα, μελετώντας και συναναστρεφόμενος με ολίγους μεταξύ των φίλων του. Και ενώ εις αυτήν την ελπίδα ότι θα ανακάμψει, γλυκά επαραδίδεται αυτός ο ίδιος, τον εκυρίεψε το πάθος, το οποίο τις υστερινές ημέρες φαίνεται ότι είχε συγκεντρωθεί στον εγκέφαλο. Όθεν εις το οκταήμερο τούτο διάστημα ήταν συνήθως βυθισμένος εις μία γενική απονάρκωση, από την οποία έβγαινε κάποτε με όλη τη σωματική και πνευματική του δύναμη, έως ότου ετελείωσε ανωδύνος την ημέρα 9η 21η Νοεμβρίου 1857. «Εις την άρπα γλυκά γέρνει το στήθος», λέει στους ελεύθερους πολιορκημένους, «αλλά πάντα φως που πατή χαρούμενο τον Άδη και το χάρο». Χριστός Ανέστη. Τους ελεύθερους πολιορκημένους αποσπάσματα θα διαβάσω στο τέλος. Ήθελα να συνεχίσω λίγο για τη γυναίκα της Άκυρτος, την περιγραφή που κάνει ο Ιερομόναχος. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ πάρα πολύ με τον Σολομό, εκεί που με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα επίσης είναι η θεατρικότητα που έχει. Έχει μια εξαιρετική αίσθηση της θεατρικής γραφής. Το λοιπόν, το κορμί της γυναικός ήταν μικρό και παρμένο, και το στήθος σχεδόν πάντα σημαδεμένο από τις αυδέλες που έβανε για να ρουφήξουν το τυχτικό, και από κάτω εκκρεμόντανε δύο βυζιά ως σαν καπνοσακούλες. Και αυτό το μικρό κορμί περπατούσε γοργότατα και η αρμή της εφαινόντανε ξεκλείδωτη. Είχε το μούτρο της τη μορφή του καλαποδιού και έβλεπες ένα μεγάλο μάκρο εάν κοίταζες από την άκρη του πηγουνιού ως την άκρη του κεφαλιού, εις την οποία ήταν μια πλεξίδα στρογγυλοδεμένη και από πάνω ένα χτένι θεόρατο. Και όποιος ήθελε σημώσει την πιθαμή για να μετρήσει τη γυναίκα,
ήθελε έβρει το τέταρτο του κορμιού στο κεφάλι. Και το μάγουλό της εξερνούσε πάντα σάγριο, πότε ζωντανό και πότε πονηδιασμένο και μαραμένο. Και άνοιγε κάθε λίγο ένα μεγάλο στόμα για να αναγελάσει τους άλλους και έδειχνε τα κάτω δόντια τα μπροστινά μικρά και σάπια που εσμίγανε με τα πάνω που ήταν λευκότατα και μακριά. Και μόνο που ήταν 9, η μιλίγκη και το μέτωπο και τα φρύδια και η κατεβασία της μύτης γεροντίστηκα. Πάντα γεροντίστηκα. Όμως ξεχωριστά όταν ακουμπούσε το κεφάλι της στο γρόθο το δεξί, μελετώντας την πονηρία. Και αυτή η θωριά η γεροντιστική ήταν ζωντανεμένη από δύο μάτια λαμπρά και ολόμαυρα και το ένα ήταν ολίγο αληθόρικο. Και στριφογυρίζαν εδώ και εκεί γυρεύοντας το κακό και το βρίσκανε και όπου δεν ήτουν. Και μέσα στα μάτια της άστραφτε ένα κάποιον τύπους έκανε να στοχαστείς ότι η τρελάδα ή είναι λίγο που την άφησε ή κοντεύει να την τρικυμήσει. Και τούτη ήταν η κατοικιά της ψυχής της, της πονηρής και της αμαρτωλής. Και φανέρωνε την πονηρία και μιλώντας και σιωπώντας. Και όταν μιλούσε κρυφά για να βλάψει τη φήμη του ανθρώπου, έμοιαζε η φωνή της με το ψιθύρισμα του ψαθιού πατημένο από το πόδι του κλέφτη. Και όταν εμίλιε δυνατά, εφαινόταν η φωνή της εκείνη που κάνουν οι άνθρωποι για να αναγελάσουν τους άλλους. Και μόλον τούτο, όταν ήταν μοναχή, επήγαινε στον καθρέφτη και κοιτώντας, εγέλουνε και έκλαιε. Και θάριε πως είναι η ωραιότερη από όσες είναι στα εφτάνησα. Και ήταν για να χωρίζει ανδρόγενα και αδέρφια επιδέξια σαν το χάρο. Και όταν έβλεπε στον ύπνο της το ωραίο κορμί της αδερφής της, εξύπναε τρομασμένη. Ο φόνος, το μίσος, η υποψία, η ψευτιά της ετραβούσανε πάντα τα σωθικά. Σαν τα βρωμόπεδα της γειτονιάς τα βλέπεις ξεντρολοϊσμένα και λερωμένα να σημαίνουν τα σήμαντα του πανηγυριού και βουρλίζουν τον κόσμο. Ευχαριστώ την εταιρεία που μου έκανε την τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ την Αγγελική που με τραβολόγησε για να με ντύσει. Ευχαριστώ κυρίως εσάς που ήρθατε εδώ σε μια εκδήλωση που δεν έχει. Δεν θέλω, εγώ προσωπικά δεν τη βλέπω σαν να έχει χαρακτήρα μνημοσύνου, μνήμης. Εντάξει, αυτό το κοινότοπο του Ελίτη, μνημονεύει του Διονύσου Σολομών και τα λοιπά. Αλλά να τους μνημονεύουμε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τους μνημονεύω ως κοιμημένους, δηλαδή εδώ διαφωνώ με τον Δημήτρη, δεν εκοιμήθη ο Διονύσου Σολομός, απλώς πέθανε, ούτε έφυγε, πέθανε. Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να τους δω ούτε τον Παπαδιαμάντη, ούτε τον Σολομό, ούτε τον Δημήτρη, ούτε εμένα, ούτε κανέναν, μέσα από το αγιογραφικό σχήμα, το οποίο είναι συγκινητικό. Η αγιογράφηση είναι συγκινητική, η αγιοποίηση όμως είναι, πιστεύω, εν τέλει μειωτική για την πνευματική τους παρουσία, για την πνευματική υπόσταση τόσο του Παπαδιαμάντη όσο και του Σολομού. Ευτυχώς δεν ήταν Άγιοι. Άγιος είναι ο Παΐσιος με συνοπτικές διαδικασίες του Πατριαρχείου. Ας αφήσουμε τις αγιοποίησεις εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει, μας αφορά ο Σολομός επειδή πέθανε. Δηλαδή επειδή έζησε και πέθανε, όχι επειδή κοιμήθηκε. Και για μένα είναι εθνικός ποιητής, συμφωνώ σε αυτό με τον Δημήτρη, όχι για τον εθνικό του ύμνο. Κάποιος θα έφτιαχνε κάποια στιγμή έναν εθνικό ύμνο ή ας υποθέσουμε ο Βαλαωρίτης. Άλλωστε μην ξεχνάτε το εθνικό ύμνο του Σολομού, θέλησα να το μεταφράσω στην Καθαρέουσα. Και για να του ειρωνευτεί ο Παλαμάς έφτιαξε πρώτος, για να ειρωνευτεί τους Καθαρβουσιάνους δηλαδή, μετέφρασε τις δύο πρώτες στροφές σε μια γουστόζικη Καθαρέουσα για να ανακόψει το εγχείρημα των Σούτσων και των Ραγκαβίδων που είχαν αυτή τη διάθεση. Είναι εθνικός ποιητής επειδή είπε «Γλυκιά η ζωή και θάνατος μαυρίλα» ή «Δεν τόλμιζα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτο». Και ποιος, αυτός, που δεν πέρασε και την καλύτερη των ζωών, για να το πούμε έτσι, ούτε έχει και την καλύτερη των καταλήξεων, για να το πούμε έτσι. Κατέληξε από την Βερντέα, την οποία εξαιρετικά αγαπούσε, όπως μας λένε οι συγγερνοί του,
και ο Σιγούρος και ο Κολυλάς. Η Βερντέ είναι σαν κινδυνό κρασί, βαρύ γλυκό. Και του προμηθεύανε τα μιζάνες πάντα. Βαρέλι. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκαταλεγεί, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, σε μια ομάδα εθνικών ποιητών του 19ου αιώνα, οι οποίοι συμμετείχαν με τον τρόπο τους, με τον τρόπο των γραμμάτων, όχι των αρμάτων, στην επανάσταση του έθνους τους, του λαού τους, και ταυτόχρονα ήταν, πώς να τους πούμε, εινόφλιγες. Πήραν λίγο παραπάνω. Έχει έναν τέτοιο σχετικό κατάλογο ο Κούντερα σε ένα από τα βιβλία του, και όταν αναφέρει τον Πολωνό ποιητή του 19ου, τον εθνικό ποιητή της Πολωνίας που συμμετείχε στην επανάσταση του γένους του, ήταν Μέθυσος, αναφέρει τον Ουκρανό, αναφέρει τον Σλοβάκο, θυμάμαι, δεν ανέφερε όμως τον Διονύση Σολομό, διότι δεν τον ήξερε. Και ο Έλληνας μεταφραστής του, ο φίλος μου, ο φίλος Πολών, ο Γιάννης Χάρης, σεμνά και ταπεινά το υπέδειξε στον Μίλαν, και ο Μίλαν το πρόσθεσε τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση. Αυτό όμως σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι ο Διονύσιος Σολομός είναι ένας τεράστιος ποιητής για μας, αλλά δυστυχώς είναι άγνωστος στις κύριες γλώσσες, δηλαδή είναι και δυσκολομετάφραστος κατά τη δική μου, κατά τη γνώμη μου. Ας πούμε, εύκολα θα μεταφραζόταν ο διάλογος, αλλά δεν αφορά τον ξένο αναγνώστη, παρά μόνο τον φιλόλογο. Αν μεταφραστεί η γυναίκα της Άγνηθος, όλη αυτή η γοητεία του ιδιώματος, και εν πάση περιπτώσει τα διεθνή γράμματα είναι κυρίως απασχολημένα με τον Καβάφη, και τα ελληνικά γράμματα είναι κυρίως απασχολημένα με τον Καβάφη, και κατά δεύτερο λόγο με τον Σεφέρη, το παράπονο της Μαρίας εδώ, που είπε ότι οι σολομικές σπουδές έχουν κάπως, είναι σε φάση αδράνειας. Δεν το πιστεύω απολύτως, δεν είμαι. Άλλωστε βγάζει βιβλία η ίδια, οπότε γιατί να λέει τέτοια πράγματα. Έχω ετοιμάσει ένα κείμενο το οποίο είναι απόσπασμα αποσπάσματος. Θα παίξω με την υπομονή σας λίγο, όπου αποφασίσετε το σταματάω. Αύριο δημοσιεύεται έτσι και αλλιώς στην Αυγή, οπότε για να ρεκλαμάρω την εφημερίδα και κυρίως το ένθετο υποτυπώσεις του φίλου μου του Γιώργου Κουροβούλη, θα είναι εκεί τυπωμένο, και επειδή θα βγει σαν ένατος τόμος της σειράς που έχω προαναγγείλει με δοκίμια για το δημοτικό τραγούδι, δηλαδή σε 9 χρόνια, διαβάστε το από τώρα, τουλάχιστον προκαταβολή. Πάντως οι πρώτες ιδέες αυτού του κειμένου πρωτοδημοσιεύτηκαν στην Καθημερινή σε εντελώς σπερματική μορφή πριν από 9 χρόνια, και θα πάρει άλλα 9 μέχρι να ολοκληρωθεί το κείμενο. Το μότο είναι Γεώργιος Δροσίνης, του Σολομού μονόστιχα, ποια δύναμη χαλάστρα, φωτοσταλή διατάριξη στη γη, συντρίμια απτάστρα. Το μικρόφωνο, ναι. Τμήμα σπουδαίο της ιστορίας, η ποίηση και δημιούργημά της, είναι ταυτόχρονα δημιουργός ιστορίας, αλλά και δημιουργός αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στην ιστορία, την καταγεγραμμένη ή τη διαφυλαγμένη από τη συλλογική προφορικότητα. Την ιστορία του 21 μπορούμε βέβαια να τη μελετήσουμε μέσα από τα ενθυμήματα και τα απομνημονεύματα των αγωνιστών και μέσα από τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, σύγχρονες με τον αγώνα ή κατοπινές, ελληνικές ή ξένες. Μπορούμε όμως να την προσεγγίσουμε και μέσα από τα ποίηματα που της αφιερώθηκαν, δημοτικά ή προσωπικά, θερμά ή νυφαλιότερα, ηρωικά ή παρενετικά, αυθεντικό συγκινημένα ή απολύτως ρητορικά. Ακόμα κι αν οι δύο λόγοι, ο ιστοριογραφικός και ο ποιητικός, εμφανίζονται αντίδικοι ή παράλληλοι, κατά βάση λειτουργούν συμπληρωματικά, αφού διαφωτίζει ο ένας τον άλλον, υπάρχουν δε και περιπτώσεις όπου ο ένας αρδεύεται από τον άλλον. Και μάλιστα δεν είναι μονόδρομη αυτή η άντληση, όπως ίσως θα αναμενόταν. Δεν επηρεάζεται δηλαδή αποκλειστικά η ποίηση από την ιστοριογραφία και τις πληροφορίες της, αλλά επηρεάζει και η ποίηση την ιστοριογραφία, εν μέρη έστω. Και πολύ περισσότερο επηρεάζει τη συλλογική συνείδηση μέσα και από την εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, όσες και αν είναι σήμερα οι επιφυλάξεις αρκετών ιστορικών για την θυσία του Ζαλόγου, για την ακριβή ιστορία του Ζαλόγου, οι στροφές που αφιέρωσε στη σουλιώτηση ο Διονύσος Σολομός στον ποίημά του «Στον θάνατο Λόρντ Μπάιρον», τις καθιέρωσαν σαν υποδείγματα αυτοθυσίας, ό,τι και αν λένε ιστορικοί. Θυμίζω, τεσεμάζεξε εις το μέρος του Τσαλόγου το ακρινό, της ελευθεριάς ο αίρος, και τεσέμπνευσε χορό. Αυτό το περιχορού είναι μια πληροφορία που απαντά στα ιστοριογραφικά μία ή δύο φορές μόνο, δεν είναι λεγμένη, αλλά την καθιερώνει ο ποιητής και της δίνει την αξία μαρτυρίας. Τέτοιο πείδημα δεν το είδαν ούτε γάμοι ούτε χαρές,
κι άλλες μέσα τους επίδαν αφότερες ζωές. Αντίθετα, ο ξηρομερίτης, δηλαδή κολοχωριανός μου, ο πλαρχηγός Γεώργιος Βαρνακιώτης, παραδόθηκε σε μια επονίδιστη αθανασία σαν προδότης. Γιατί, επειδή έτσι τον κατάγγειλε πρώτον ο Ανδρέας Κάλβος εις τον προδότην οδήτο του 1826, δεύτερον ένα δημοτικό, εγώ πασά δεν προσκυνώ σαν τον Τούρκο Γεωργάκη, και τρίτον η έμετρη ιστορία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, ποίημα απλούν σε 15 σύλλαβο, που αποδίδεται στον Στασινό Μικρούλη. Μολοτάφτα, οι περισσότεροι ιστορικοί αντικρούν την κατηγορία ότι περί προδοσίας του Βαρνακιώτη. Το ίδιο δε το βουλευτικό σώμα τον αποκατέστησε, δόξη και τιμή, το Δεκέμβριο του 1827 και τον ονόμασε κυλίαρχο. Ο Βαρνακιώτης όμως είναι προδότης, όπως είναι και ο Θανάσης Βάλιας. Πάλι η λογοτεχνία τον κατέστησε, όπως και τον Πυλιογούς. Η λογοτεχνία τον έφτιαξε εν αντιθέσει με την ιστορία. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή συντελείται κατά κάποιο τρόπο ό,τι έλεγε ο Λουκιανός, ο αρχαίος, στο περιπένθιο συγγραμμάτου, πως είχε συντελεστεί σε σχέση με το έργο του Ομήρου και του Ισιώδου. Δηλαδή, αποδίδεται κύρος νόμου στην ποίηση. Ο μεν δι πολύς όμιλος, ους ιδιώτας η σοφή καλούση, ομήρωτε και Ισιώδο και της άλλης μυθοποίης περί τούτων πειθόμενη, και νόμων θέμενη την ποίηση αυτών, την ποίηση αυτών, τόπον την άϊπο τη γη βαθύν άδυνη πηλήφασιν, μέγαν δε και πολύχωρον τούτων είναι και ζωφαρών και ανήλιων. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος, επειδή εγώ δεν εμπιστεύω με τα γονίδια τα ελληνικά που μεταφράζουν αυτόματα ό,τι διαβάζουν από τα αρχαία, αυτά αν τα αφήσουμε στον Άδωνη. Ο πολλής κόσμος λοιπόν, εκείνοι δηλαδή που οι σοφοί τους ονομάζουν απαίδευτους, βασισμένοι για τα ζητήματα αυτά και στον Όμηρο και στον Ισίωδο και στους άλλους μυθοποιούς, και δίνοντας κύρος νόμου στην ποιησή τους, έχουν την πεποίθηση ότι υπάρχει κάτω από την γη ένας βαθύς τόπος, ο Άδης, που είναι μεγάλος και ευρύχωρος και κατασκότεινος και ανήλιος, και δεν ξέρουν πώς νομίζουν ότι φωτίζεται, ώστε να μπορεί ο καθένας να βλέπει τους παρευρισκόμενους. Όπως ξέρουμε, ο Λουκιανός ήταν δαίμονας της σάτυρας και του σκεπτικισμού, οπότε τον χρειαζόμαστε απολύτως. Και για να αναφερθώ στα τροπάρια που τόσο όμορφα είπες, είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτοί που τα ακούνε στην εκκλησία, όσοι τα ακούνε στην εκκλησία, γιατί οι άνθρωποι στην εκκλησία. Έλα, σ' ακούω. Σου θυμίσω ένα δημοτικό. Και αν πάω εγώ στην εκκλησία, δεν πάω για να γιάσω, πάω για το κορίτσι μου να το καλολογιάσω. Αυτή είναι η δημοτική αντίληψη για τα ποίηματα. Λοιπόν. Δεύτερον, όσοι ακούνε αυτά τα τροπάρια που πολύ όμορφα είπε, ανάθεμα και καταλαβαίνουν. Αυτό τον φάσκοντα δηλαδή, αν καταλαβαίνουν Χριστό. Τώρα, να να σου πω, μπορώ να σου πω άλλους 100 στίχους που, καταλαβαίνουν. Που είναι αναστάσιμοι. Ναι. Όχι, από δημοτικά. Αληθώς ανέστη, εντάξει. Λοιπόν. Και ποιος σου είπε ότι η ζωή που είναι μέγα καλό και πρώτο. Δεν πειράζει. Έχουμε στήσει μια. Και ποιος σου είπε ότι η ζωή που είναι μέγα καλό και πρώτο αντιβαίνει στην Ανάσταση. Και ποιος σου είπε ότι το να πιστεύει κάποιος στην Ανάσταση τον κατατάσσει αυτόματα στους Αγίους. Και ποιος σου είπε ότι αγιοποιείται κάποιος. Δημήτρη, όταν άκουσα τον Μητροπολίτη όταν άκουσα τον Μητροπολίτη Μεσογείας να λέει ότι το μέγα δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι ο θάνατος, αποφάσισα ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη θρησκεία. Λοιπόν, ο ποιητής Καρούζος έλεγε ότι ο θάνατος είναι η κομψότης των όντων. Ο ποιητής Καρούζος ήταν ένας άθεος ποιητής. Θα συνεχίσουμε με το Διονύσιο τώρα. Συνεχίσουμε με το Διονύσιο. Ελπίζω να μην σας καταπονεί αυτός ο διάλογος, είναι εριστικός διάλογος όπως πρέπει να είναι. Ένας μεγάλος νεοέλληνης πάλι του 15 συλλάβου, ο Μπος έλεγε μην είμαι εριστική, δεν έχω ασήμερα εριστική, ο Ζιάννης θα. Ο Μέγας Μπος. Λοιπόν, οι ποιητές της Επανάστασης λοιπόν για να επανέλθουμε στον πόλεμο, παρότι δεν βρίσκονταν στα πεδία της εξέγερσης και έχει υπάρξει και ολόκληρο θέμα, όπως ξέρει η Μαρία, μα γιατί δεν πήγαν να πολεμήσουν, ο Κάλβος ήρθε να πολεμήσει, απογοητεύτηκε και γύρισε. Εμπιστεύονταν την έμπνευσή του συναρθρωμένη με τη γνώση, ίσως και με τη σκέψη ότι η μελέτη, με μη κεφαλαίο, ήταν μία από τις τρεις μουσες της αρχικής γενεαλογίας, πριν γίνουν 9 δια της πολυτεκνίας του Διός.
Για να περιοριστούμε εδώ στον Κόντε Διονύσιο Σολωμό, η προτροπή του να θεωρούμε εθνικό το αληθές δεν είναι αφιψηλού πατριαρχική παρένεση προς τρίτους, αλλά πρωτίστως αυστηρότατη οδηγία προς εαυτόν και εμπεδωμένος ποιητικός και πολιτικός τρόπος. Τα φιλελεύθερα τραγούδια του, όπως τα λέει ο ίδιος, είναι εσωτερικώς ελευθερωμένα και αυτό πιστεύω ότι το βλέπουμε να αποδεικνύεται περίτρανα στις στροφές του ύμνου στην ελευθερία, εκείνη συγκεκριμένα που ιστορούν την άλωση της Τριπολιτσάς από την 35η έως την 73η. Ο τόνος του εγκομείου στον ύμνο δεν οθεί τον Σολωμό στην παρασιώπηση, στην εξιδανίκευση ή στη βιαστική δικαιολόγηση. Αυτό ακριβώς τον υψώνει σε εθνικό ποιητή, ενώ γνωρίζουμε πια πως όσοι επέλεξαν να πολιτευτούν επιστημονικά σαν εθνικοί ιστοριογράφοι, σε εισαγωγικά, ακολούθησαν οδούς που τις είχε απορρίψει ο στοχαστικός και ακριβοδίκαιος Ζακύνθιος. Το παράδειγμά του συνεχίζει να καθιστά υποχρεωτική την επανανάγνωση της ιστορίας και όχι για την ευκολία της αυτάρεσκης κρυμνιστικής αναθεώρησης, αλλά για το διαφορετικά ανέβρετο και οπωσδήποτε τεράστιο όφελος της αυτογνωσίας. Η αυτοψία στα έργα του Σολωμού, η φιλολογική αυτοψία, η προσεκτική, έχει ήδη εντοπίσει πολλά και αναμφισβήτητα τεκμήρια για το πόσο ενήμερος ήταν ο ποιητής για όσα συνέβαιναν στην επαναστατημένη Ελλάδα, στα πεδία των μαχών, των ιδεολογικών μαχών συμπεριλαμβανομένων. Ο Σολωμός λοιπόν διάβαζε και άκουγε. Διάβαζε εφημερίδες της εποχής, τα ελληνικά χρονικά που εξέδεται στο Μοσολόγγι από το 24 στο 26 ο Μάγερ. Διάβαζε την Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, διάβαζε τον Φίλο του Νόμου. Και άκουγε όχι μόνο τον Σφυρίδωνα Τρικούπη, φίλο και μεντορά του, που τον ενημέρωνε έγκαιρα για τα καθέκαστα της Επανάστασης, αλλά σύμφωνα και με όλες τις υπάρχουσες μαρτυρίες, άκουγε και τον κόσμο γύρω του. Και όταν μιλούσε και όταν τραγουδούσε, για να πάρει από το στόμα του λαού, λέει ο Πολυλάς, σχήματα και νοήματα. Επιπλέον, όπως λέει η Μαρία από δεξιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα καταφεύγαν στη Ζάκυνθο πλήθος πρόσφυγες κάθε τάξης και έτσι οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες για τα πολεμικά και τα πολιτικά γεγονότα που όλοι τις περίμεναν με αγωνία διαδίδονταν αμέσως από στόμα σε στόμα. Και είναι ίσως ενδεικτικό ως τους ελεύθερους πολιορκημένους ο Σολωμός μοιάζει να έχει υπόψη του περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες για την πολιορκία του Μεσολογίου και την έξοδο, περιγραφές ανάλογες με αυτές του Κασομούλη ή του Σπυρομήλου, οι οποίες ωστόσο δημοσιεύτηκαν ένα περίπου αιώνα αργότερα. Εδώ τελειώνει το παράθυμα από το πρόσφατο βιβλίο της Μαρίας, ο αγώνας του 21 και η υπονόμευσή του, οι σύγχρονες μαρτυρίες και η κρίση του Σολωμού. Αγοράστε το. Μια απόδειξη ότι διάβαζε τα ελληνικά χρονικά είναι εξής. Νομίζω ότι πρώτη που την έχει εντοπίσει είναι ο Γιάννης Παπακώστας. Λέει, διαβάζουμε, το εσπέρασε βασίλευεν άκρα σιωπή, στα ελληνικά χρονικά της 25 Ιουνίου 1925. Σε άλλη ημερομηνία, στο ίδιο φύλλο, διόλης της ημέρας βασίλευεν άκρα ησυχία. Και οι δύο εγγραφές αναπόφευκτα ανακαλούν στη μνήμη μας τον γνωστό στίχο του δεύτερου σχεδιάσματος, άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Μακάρι να υπάρχουν και ποιητές που διαβάζουν σήμερα εφημερίδες και εμπνέονται. Δύο από τις σημείωσες του ποιητή με τις οποίες αποσαφηνίζει πτυχές του ύμνου υποδεικνύουν τις πηγές του Σολωμού. Η πρώτη τον εμφανίζει ευαίσθητο αποδέκτη της κοινής φήμης, σε εισαγωγικά. Λέει, αγκαλά και ήτον ημέρα όταν επάρθηκε η Τριπολιτσά, ο ποιητής ακολούθησε, εγώ δηλαδή, ο Διονύσιος, την κοινή φήμη, όπου τότε εσκορπίστηκε ότι το πάρσιμό της εσυνέβηκε 3 ώρες έπειτα από τα μεσάνυχτα. Είναι πιο ποιητικό. 3 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η δεύτερη υποδηλώνει ότι γνώριζε ήδη όσα έστρωνε εν θερμό στο χαρτί ο Σπυρίδων Τρικούπης για να γίνουν εν καιρό η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης που πρωτοεκδόθηκε το 1857, δηλαδή στο θάνατο του Σολωμού. Λέει εκεί ο Σολωμός τα περιστατικά του περάσματος του ποταμού Αχελώου, της μάχης των Χριστουγεννών και της πολιορκίας του Μεσολογγιού ευρίσκονται καταστρωμένα στην ιστορία του Σπυρίδωνος Τρικούπη, εγκάρδιου φίλου και ποιητή. Εγκάρδιου φίλου του ποιητή. Αυτή η ιστορία γλίγορα θέλει πλουτίσει στην γλώσσα μας και την φιλολογία μας. Το γλίγορα δυστυχώς πήρε 30 χρόνια. Για τις στροφές του ύμνου που αναφέρονται στο πάρσιμον της Τριπολιτσιάς το Σεπτέμβριο του 1821, μην καμνίζεις, εγώ ζηλεύω. Ναι. Για τις στροφές του ύμνου που αναφέρονται στο πάρσιμο της Τριπολιτσάς που έγινε το Σεπτέμβριο του 1821, στροφές όπου ο πατριώτης
συλλειτουργεί με τον αντιπολεμικό άνθρωπο, ο Σολωμός βασίστηκε στις ειδήσεις ή και τις φήμες, όπως τις έλεγε, που μεταδόθηκαν από στόμα σε στόμα και οι οποίες, ανεξάρτητα από το ύφος και την ερμηνεία κάθε αναμεταδότη και αφηγητή, δεν θα μπορούσε να απέχουν πολύ από όσα αφηγήθηκε το 1836 ο ήρωας της άλωσης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον Γιώργιο Τερτσέτη, για να συμπεριληφθούν, να γίνουν μάλλον η διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής. Λέει ο Κολοκοτρώνης: «Βλέποντες οι Έλληνες ότι θα πέσει η Τριπολιτζά, εμαζόχθησαν 20.000, 22 Σεπτεμβρίου σε παρένθεση. Καθώς εδοκίμασαν οι Αρβανίτες να φύγουν, επίδεσαν οι Έλληνες μέσα από την τάπια του Σαραγιού. Οι Αρβανίτες βγήκαν έξω, επήραν τον Κολιόπουλο, ετράβηξαν κατά το Μύτικα έως 2.500 νοματέοι. Μπαίνοντας στα σκέρι, έβαλα τελάλι να μην σκοτώσουμε τους Αρβανίτες». Υπάρχει συμφωνία όπως. Ναι. «Βγήκαν ως 2.000 και μέσα στην Τριπολιτζά έκοβαν. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράλια δεν επάτησε γη. Το ασκέρι που ήταν μέσα το ελληνικό έκοβε και σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή. Γυναίκες, παιδιά και άντρες 32.000. Μία ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς. Ένας ιδραίος, αυτός μπορούμε να πούμε ότι είναι Αρβανίτης και όχι Έλληνας, άρα δεν φταίμε εμείς, έσφαξε 90. Έλληνες σκοτώθηκαν 100. Έτσι επήρε τέλος. Τελάλι να πάψει ο σφαγμός». Έβαλε τελάλι ο Κολοκοτρώνης, να πάψει ο σφαγμός. «Όταν εμβήκα στην Τριπολιτσά, με έδειξαν στο παζάρι τον Πλάτανο, όπου εκρέμαγαν τους Έλληνες. Αναστέναξα και είπα: Άιτε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάστησαν εκεί. Και διέταξα και τον έκοψαν τον Πλάτανο. Επαρηγορήθηκα και δια των σκοτωμών των Τούρκων». Βέβαια πρέπει να θεωρείτε ότι ο Σολωμός βασίστηκε στις περιγραφές του Τρικούπη, που δεν μπορεί παρά να το αναπαρέσει σε έναν κόσμο σαν και αυτόν που υπάρχει ακριβώς στην ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως του Τρικούπη. «Λαός από την άσον πολυχρόνιων και βαρύν ζυγών κινείται πάντοτε θηριωδώς κατά των δεσποτών του. Ο δε οπλοφόρος της Ελλάδος λαός ή τον έτη μάλλον ακράτητος κατ' εκείνας της ημέρας, διότι ούτε κυβέρνησης υπήρχε, ούτε μισθός εδίδετο, ούτε τροφέ τακτικός διενέμοντο, ούτε μέλλον ασφαλές εφαίνετο, ούτε ο άτακτος επαιδεύετο, ούτε ο σοφρονών αντιμείβετο. Δια ταύτα η ημέρα της αλώσεως της πρωτευούσης της Πελοποννήσου ήταν ημέρα καταστροφής, πυρκαγιάς, λαιλασίας και αίματος. Άνδρες, γυναίκες, παιδεία, όλοι απέθνισκον, άλλοι φωνευόμενοι, άλλοι εις τας αναφανίσας εν την πόλη φλόγας ρηπτόμενοι και άλλοι υπό τα καταπίπτωτα στεγάσματα και πατώματα των καιωμένων οικειών καταθλιβόμενοι. Η δε δίψα της εκδικήσεως κατεσίγαζε την φωνή της φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως. Ουδαμός, λέει ο Τρικούπης, προτιθέμεθα να δικαιολογήσω μεν τα επί της αλώσεως της Τριπολιτσάς απανθρωπίας των Ελλήνων ως απανθρωπίας των Ομογενών. Υπενθυμίζω μεν μόνο και πολύ σωστά ότι παντός λαό η ιστορία και αυτών των μάλλον εξευγενισμένων έχει σελίδες απανθρωπίας. Το μοτίβο της εκδίκησης ή της δίκαιης ανταπόδοσης, δηλαδή του αντιπεπονθώτος στη θουκυδίδια γραμματική του πολέμου, εντοπίζεται σε όλα τα ιστοριογραφήματα που γράφτηκαν εκείνη την περίοδο από Έλληνες. Κανένας δεν σπέρδει να λογοκρίνει οτιδήποτε, όπως πολύ συχνά κάνουμε τίποτα τώρα για τα σημερινά μας και όπως αναδρομικώς θέλουμε να κάνουμε για την άλωση της Τροπολιτσάς και για άλλες εκδοχές φυσικής βαρβαρότητας. Έγραφε ο Αμβρόσιος Φραντζής, που τον έχουμε εδώ, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θυμόμαστε από αυτόν. «Οι Έλληνες έχασαν την υπομονή και άρχισαν να φωνεύουν ανηλαιώς τους Οθωμανούς, άνδρας, γυναίκας, πέδας και βρέφη, ώστε μεταξύ 4 ωρών διαστήματος εφώνευσαν τα 2/3 των Οθωμανών και ακολούθως κάθε νύχτα εφώνευαν όσους είχαν λάβει υποχειρίους έκαστον στατόπεδον εις το μέρος του. Ματέωσε προσπάθησαν τόσον ο παρευρεθής κλήρος όσον και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί να καταστήλωση την ανθρωπίνη εκείνη κτάν σφαγή. Ήδης δεν έπαυσε ο ολοσχερός, αχρισότου οι Έλληνες εξεπλήρωσαν την οποία είχαν επιθυμίαν εκδικήσεως εναντίον των τυραννισάντων αυτούς Οθωμανών. Ενθυμούμενοι τας από τους ιδίους εκείνους γενομένας εις αυτούς καταδιώξεις, τας αδικίας, τας φορολογίας, τους φόνους, τας ζημίας». Οι επαναστάσεις, το ξέρουμε, γίνονται με χέρια αρματωμένα και όχι κατοφορεμένα. Είτε απελευθερωτικές είναι, είτε κοινωνικές.
και οι εμφύλοι επίσης όλων των εποχών αιματηρότατοι υπήρξαν, ιδιαίτερα οι ελληνικοί, όπως πολλοί ξέρουμε, όπως όλοι ξέρουμε. Αν όμως υπολογίσουμε πόσες εκπαιδευτικές γενιές του 20ου αιώνα Ελληνόπουλων ξεσκόλησαν χωρίς ποτέ να ακούσουν στην τάξη τους ή να διαβάσουν στα βιβλία τους οχληρές λεπτομέρειες για την άρρωση της Τριπολιτσάς, που θα σκίαζαν το εθνικό μας είδωλο, θα συνειδητοποιήσουμε άλλη μια φορά πόσο βαθύ χάσμα χωρίζει τη διδασκόμενη επίσημη κανονική σε εισαγωγικά ιστορία από την επιστημονική ιστορία και πόσο ζημιώνεται έτσι η αυτογνωσία μας. Είπαμε λοιπόν ότι δύο πηγές του Σολομού ήταν ο Τρικούπης και οι κοινές ειδήσεις από στόμα σε στόμα. Θα μπορούσε άραγε μια τρίτη πηγή, όχι τόσο πληροφοριών ή και λεκτικών ή εικονοποιητικών στοιχείων, όσο ήθους και ήθους, μια πηγή για την ίδια την άλωση της Τριπολιτσάς, να στάθηκαν τα δημοτικά τραγούδια που συνέθεσε ο ανώνυμος συλλογικός ποιητής, ούτως ή άλλως συγκλονισμένος ο ανώνυμος Έλληνας από το μέγα γεγονός της άλωσης. Εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη μας δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι ο Σολομός συγκέντρωνε με επιμέλεια δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας και είχε μάλιστα καταστρώσει ολόκληρο δίκτυο αλληλογράφων και πληροφορητών. Μόλις πέρυσι εκδόθηκε μια ανέκδοτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών του Λασκαράτου από τον Γιάννη τον Παπακώστα και εμένα, η οποία είναι πολύ πιθανό να ήταν και αυτή ακόμα αποτέλεσμα της παρακίνησης του Διονυσίου, διότι ο τυχερός Λασκαράτος ήταν στο περιβάλλον του Σολομού νεαρός, είχε σαφώς επηρεαστεί, είχε την εκλεκτή τύχη να έχει δάσκαλο τον Κάλογο σε μερικά μαθήματα και να γνωρίσει πολύ μικρό όταν ήταν τον Δίρονα, ο οποίος είχε εκπλαγεί από το πόσο δαιμόνιο ήταν το κεφαλονιτάκι. Φαινόταν από μικρό ότι θα γίνει. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο ύμνος στην ελευθερία, το μοναδικό ποίημα που ο Σολομός κατόρθωσε να το τελειώσει μέσα σε ένα μήνα, το Μάιο του 23, δημοσιεύθηκε στο Μεσολόγγι το 1825. Στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και επίσης το 1825 στο Παρίσι, μεταφρασμένο, ως κείμενο που προσθέθηκε στα δημοτικά τραγούδια, τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που εξέδωσε ο Φοργέλ, πρώτη έκδοση ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, που τα προσέθεσε χωρίς να ρωτήσει τον ανθολόγο ο Φερμίνος Διδότος, που και αυτόν τον έχουμε εδώ, όπως ξέρουμε. Σε αυτόν τον πρώτο τόμο των δημοτικών τραγουδιών αποθυσαυρίζονται δύο δημοτικά. Η άλωση της Τριπολιτσάς και η εχμαλωσία του Κιαμίλμπεϊ, το ήθος των οποίων πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και στον ύμνο. Την ανθολογία του Φοργέλ είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι την γνώρισε ο Σολομός, την κατήχε και την αξιοποιούσε. Όπως γράφει ο Αλέξης Πολίτης στο βιβλίο του για το δημοτικό τραγούδι, έχουμε 5 όλους και όλους μαρτυρημένους κατόχους τη έκδοση των δημοτικών τραγουδιών από τον Φοργέλ. Τον Ζαΐμι, τον Ιακωβάκη Ρίζο Νερουλό, και τον Κωνσταντίνο Ασόπιο, τον Μουστοξίδη και πέμπτος ο Σολομός. Τεκμήριο εσωτερικό ότι τη γνώριζε τη συλλογή του Φοργέλ αποτελούν οι σχετικές σημειώσεις του ποιητή στο ποίημά του στον θάνατο του Λόρντ Μπάιρον. Η πρώτη λέει: «Ιδέ την ιστορία του Περεβού και τα προλεγόμενα του αξιωτάτου κυρίου Φοργέλ, Chansons Populaires, με συγχωρείτε για τα γαλλικά μου». Η επόμενη, πάλι του Σολομού, ανάμεσα εις όσα εγγράφησαν για το ζάλογο αυτό, θεώρησε κατεξοχήν την περιγραφή του κυρίου Φοργέλ. Αυτό είναι σε σχέση με το τετράστιχο που σας διάβασα για τον Τσάλογκο. Άλλο ισχυρότατο τεκμήριο είναι η εξής φράση του Σολομού στον διάλογο, στον συγκλονιστικό διάλογο. Και αν υπάρχει ένας λόγος για Αθανασία, είναι να δούμε θηλιωμένο αφενός τον Σολομό με τον Κάλβο και αφετέρου τον Σολομό με τον Κοραή. Σολομός με τον Κάλβο ήταν 20 χρόνια στην ίδια πολιτεία, στο ίδιο νησί και δεν συναπαντήθηκαν. Είδαμε, λέει ο Σολομός στον διάλογο, είδαμε τα κλέφτικα τυπωμένα και γνωρίζουμε και άλλα από αυτά. Και ελυπηθήκαμε πως θα πάνε στα χέρια των νέων τόσες τρέλες ποιητικές και αηδέστατες. Αλλά επαρατηρήσαμε πως δεν έχουν μία λέξη που να μισώζεται στη Ζάκυνθο. Αυτή η φράση έχει τη δική της μελαγχολική ιστορία στην γραμματολογία μας. Είναι ενδιαφέρον ότι, λέει ο Αλέξης Πολίτης, ότι η νεοελληνική κοινωνία προσπάθησε να κρατήσει στην αφάνεια το χωρίο αυτό του διαλόγου και εξηγεί γιατί. Ο Πολυλάς το παρέλειψε. Ο Ελλήνος πολίτης δεν τόλμησε να το ενσωματώσει παρά το άφησε στις σημειώσεις του, ερμηνεύοντάς το μάλιστα κάπως αμήχανα ως ηρωνικό, που θα μπορούσε μάλιστα ίσως και να παρεξηγηθεί. Γιατί εδώ, αν το διαβάσουμε λάθος, φαίνεται σαν ο Σολομός να απαξιώνει τα κλέφτικα τα τυπωμένα από τον Φοργέλ και όλα τα υπόλοιπα.
Στην κανονική του θέση, το χωρίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά στην ιταλική μετάφραση του διαλόγου από τον Βιτσέτσο Ρότολο το 1970 στο Παλέρμο. Και στο πρωτότυπο, εδώ στην Ελλάδα, από τον Στυλιανό Αλεξίου, ο οποίος όμως επίσης προσπαθεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Κανένας από τους παραπάνω, λέει ο πολίτης, δεν συσχετίζει με το, ο Αλέξης πολίτης, δεν συσχετίζει το χωρίο με το πολύ γνωστό μεταγενέστερο γράμμα του Σολομού στον Τερτσέτη του 1833, που αφορά, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε φίλε, που αφορά τη σχέση που πρέπει να έχουμε με τα κλέφτικα, πώς να ανεβαίνουμε κατακόρυφα. Γράφει και το χωρίο αυτό ο Στυλιανός Αλεξίου. Ο πολίτης, ο Λίνος, νόμιζε ότι η φράση «λυπηθήκαμε» και τα λοιπά λέγεται ηρωνικά για τους λογιότατους. Τη δική τους γνώμη για τα κλέφτικα εννοούσε ο Σολωμός. Κατά τον πολίτη, ο Πολυβάς σκοπίμως παρέλειψε την υποτιμητική φράση για να μην θεωρηθεί ως γνώμη του Σολωμού. Ωστόσο δεν είναι έτσι. Ήδη ο Μπουμπουλίδης πρόσεξε ότι η φράση του Σολωμού ξενίζει. Παρατήρησε επίσης σωστά ότι δεν μπορεί να τεθεί ως αρχή η τήρηση του καθιερωμένου από τον Πολυβά κειμένου, όπως πίστευε ο πολίτης. Συμφωνώ με τα παραπάνω και προσθέτω ότι η φράση «τρέλες ποιητικές» δεν μπορεί να αφορά στα κλέφτικα. Ο Μπουμπουλίδης προτείνει την ακόλουθη ερμηνεία του Σολωμικού χωρίου. Είδαμε τα κλέφτικα τυπωμένα και γνωρίζουμε και άλλα εκτός από αυτά και λυπηθήκαμε. Έτσι είναι και το προφανές. Έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι η απόφαση του Διδότου να ταιριάξει στην έκδοση του Παρισιού την δημοτική ποίηση με τους στίχους του ανθρώπου που έμελε να γίνει, γινόταν εκείνη τη στιγμή ο γενάρχης της νεοελληνικής ποίησης και του νεοελληνικού στοχασμού, θα έλεγα, θα συγκινούσε βαθιά τον Σολωμό σαν λάτρη των δημοτικών τραγουδιών. Όπως ξέρουμε από τον Μαρίνο Σιγούρο, για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο ο Σολωμός καταγίνεται μελετώντας τα δημοτικά τραγούδια, τον Ερωτόκριτο, τη Βοσκοπούλα που δυστυχώς ο Κορεής τα απαξίωνε και άλλα, και τη νύχτα συχνάζει σε διάφορες διασκεδάσεις. Λέει ο Μαρίνος Σιγούρος για το δημοτικό τραγούδι σε σχέση με τους ποιητές που το προσέγγισαν. Ο Σολωμός το αφομοιώνει, το μεταχειρίζεται σαν νικητής, το αλλάζει, το ανυψώνει. Δεν συμφωνώ απολύτως με το ρήμα νικητής, γιατί είναι σαν να βγάζει, με το επίθετο, τη λέξη νικητής εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να βγάζει τον Σολωμό πάνω από το δημοτικό ή έξω. Ο Βαλαωρίτης το μιμείται, ο Τετσέτης αγωνίζεται να το φτάσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Κρυστάλλης το ξαναλέει, σαν αντίλαλος, με τις ίδιες λέξεις, με όμοιους φραστικούς τρόπους. Από τους τέσσερις, μόνο ο Σολωμός μας δίνει υπέροχα πώς πρέπει ο ποιητής να χρησιμοποιεί σε καλλιτεχνική αναδημιουργία το λαογραφικό υλικό. Πολύ καλύτερα από το Σιγούρο τα γνώριζε τα πράγματα ο Πολυλάς, που λέει στα προλεγόμενά του τα θρυλικά. Ο ενθουσιασμένος εκείνος ερευνητής των ποιητικών αναστρογημάτων της αρχαιότητας και των νεότερων έκλεινε πρόθυμα το αυτή εις τα αυτοσχεδιάσματα τυφλού γέροντος, τον μνημόνευσε και ο Δημήτρης πριν, όπου εζούσε στην Ζάκυνθο με το τραγούδι. Εδυνάμωνε με στην ψυχή του νέου ποιητή το θάρρος εις το μέλλον του έθνους. Όταν ετύχαινε να ακούσει από το άτεχνο στόμα του φτωχού Νικολάου, ο Νικόλαος Κοκονδρής είναι, στίχους γενναίους, καθώς είναι εξής, από μια περιγραφή πυρκαγιά στα Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Τάφος του Χριστού εκείνος δεν εκάει, εκεί που βγαίνει το Άγιο Φως, άλλη φωτιά δεν πάει. Από το στόμα του λαού άκουσε και τα δημοτικά τραγούδια ο Σολωμός. Τα αγάπησε και τα σεβάστηκε ακέραια, ύφος και ήθος αχώριστα, και έτσι κατέκτησε τη δυνατότητα να μην τα μιμηθεί. Ένας αυτός, γράφοντας και σβήνοντας, γράφοντας και σκίζοντας, γράφοντας και διορθώνοντας ή πετώντας, αναζητούσε από παραλλαγή σε παραλλαγή το τέλειο. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Δήμος, το σύνολό του. Η κοινότητα, με κάθε καινούριο δημιούργημα, με κάθε ποίημα που δεν ήταν τελειωμένο ευθύς εξ αρχής, αλλά αναδημιουργούταν από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε τόπο, από πανηγύρι σε πανηγύρι. Ο ίδιος ο Σολωμός, μας τα έχει πει και ο Χατζηγιακουμής εξαιρετικά, ασχολείται με τη συλλογή δημοτικών τραγουδιών και συνεκέντρωνε τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Απόδειξη, λέει ο Χατζηγιακουμής, τετράδιων πλήρες δημοτικών τραγουδιών της Κύπρου, το οποίο ευρέθη μεταξύ των χειρογράφων του ποιητή. Ο Χατζηγιακουμής μνημονεύει επίσης τη μαρτυρία του Ιταλού ποιητή Ρεγκάλντι, καθήν ούτως, ταξιδεύων εις Ήπειρον, είχεν ήδη εις χείρας του Μανούσου, αντίτυπον της συλλογής του Φοριέλ, πλήρες ιδιογράφων σημειώσεων του Σολωμού. Αφού λοιπόν αυτό το αντίτυπο του Φοριέλ ήταν πλήρες ιδιογράφων σημειώσεων του Σολωμού, μπορούμε να επιτρέψουμε στη φαντασία μας να σκεφτεί ότι μερικές από τις ιδιόγραφες σημειώσεις του Σολωμού αφορούν τα δημοτικά που έχουν θέμα τους στην άλωση της Τριοπολιτσάς.
και τα οποία είναι πολύ πιθανό να τα είχε ακούσει κιόλας ο Ζακύνθιος μας πριν τα διαβάσει, να τα έχει ακούσει από στόμα σε στόμα, ο Σολωμός δηλαδή, έτσι όπως κυκλοφορούσαμε τους πρόσφυγες που και από τη Ρούμελη και από την Πελοπόννησο περνάγανε στη Ζάκυνθο. Αυτά τα δύο τραγούδια αποτελούν στο μοναδικό αντίγραφο που ήρθε στα χέρια μου μια ενιαία σύνθεση, γράφει ο Φοριέλ. Λέει, κρίνοντας από τη διάθεση του ποιητή, ο κύριος σκοπός της σύνθεσης είναι να θρηνήσει τη δυστυχία και την αιχμαλουσία του Καμίλ Μπέι, που τον συνέλαβαν στην Τριπολιτσά οι επαναστατημένοι Έλληνες του Μοριά το 1821. Εξετάζοντας τις λεπτομέρειες που είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες, πρόκειται για μια αναφύγηση της πολιορκίας. Συνολικά είναι κάπως αφηρημένη και ασαφής, ασυνεπής και σκοντινή. Αν αποχωρήσουμε το ιστορικό μέρος του τραγουδίου από ό,τι θα μπορούσα να ονομάσω συναισθηματικό μέρος, μου φαίνεται πως και το ένα και το άλλο τραγούδι γίνονται πιο ενδιαφέροντα και πιο ξεκάθαρα. Το πρώτο τραγούδι είναι μια αρκετά ζωηρή εικόνα των σπουδαιότερων περιστατικών της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Η άλωση δεν αναφέρεται απλώς, αλλά υποδεικνύεται αρκετά καλά. Το άλλο τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί σαν θρήνος ή ελεγεία για τις συμφορές των Τούρκων του Μοριά, γενικώς, και του Καμίλ Μπέι ειδικά, στο πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης. Οι στίχοι, τελειώνει ο Φοριέλ, έχουν χάρη και το ύφος είναι πολύ παθητικό. Ένας βουνίσιος Έλληνας δεν θα ήταν τόσο ευαίσθητος στις ατυχίες των δεσποτών του. Εκτός από αυτό όμως, τίποτε άλλο δεν εμποδίζει το τραγούδι να είναι λαϊκό. Οι νικητές τραγουδούν ευχαρίστως τις δυστυχίες των νικημένων. Το ξέρουμε αυτό και από τους Πέρσες του Εσκύλου. Μόνο που δεν τραγουδάει ακριβώς τις δυστυχίες, καμαρώνει ο νικητής Έλληνας τους Πέρσες, αλλά ταυτόχρονα συγκλαίει, συμμερίζεται τον πόνο των νικημένων. Και ποίημα προσωπικό, αν θεωρήσουμε το δημοτικό αυτό, την άλωση, το ήθος του θα εκκρεμούσε αμετάδοτο, για να μην πω παράδοξο, αν δεν συμφωνούσε με την ευαισθησία του συλλογικού σώματος, στο οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα απευθυνόταν το δημοτικό. Το φτιάχνω εγώ και κλαίω τον πόνο του Καμίλ Μπέι, ή βάζω τις χανούμισες να κλαίνε τον πόνο του Καμίλ Μπέι. Αν ο λαός δεν το πάρει από το στόμα μου το τραγούδι, να το πάει στη γειτονιά του, να το πάει στο άλλο χωριό, το τραγούδι θα ακυρωθεί. Την ίδια στιγμή δεν θα υπάρξει ο συλλογικό δημιούργημα και εγώ, τρελός που είχα την ευαισθησία να κλάψω τον πόνο της χανούμισας, θα είμαι απλώς ένας τρελός. Μα δεν έγινε όμως έτσι. Δεν είναι ιδιωτικό προσωπικό τραγούδι, είναι δημοτικό τραγούδι, διότι έτσι άλλωστε άντεξε στον χρόνο. Αλλιώς θα ήταν του Τσοπανάκου, για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Τα δημοτικά, για λίγα δημοτικά ξέρουμε πότε γράφτηκαν. Ξέρουμε ότι για το θάνατο του Γιάκου γράφτηκε, να σας πω πότε, αφού τυπώθηκε το 25, γράφτηκε στο διάστημα από το 21, το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι το 24 που τα συνέλεξε ο... γιατί? Γιατί είχε ένας αγώνας που ξεσηκώθηκε αντίον των Τούρκων. Και λοιπόν, μα αυτό είναι λεβεντιά. Αφήστε με να τελειώσει και ναι, δεν θα βγάλω φιλότουρκο τον Σολωμό, μην ανησυχείτε. Εθνικά του και ρωτά ήταν. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Και σας ευχαριστώ, γιατί είναι χρήσιμη παρέμβαση. Πάντως, για ελάχιστα δημοτικά ξέρουμε πότε φτιάχτηκαν, όχι γράφτηκαν, πότε φτιάχτηκαν. Είπα συγκεκριμένα για του Διάκου, φτιάχτηκε λίγους μήνες μετά τον θάνατό του και έχει και συγκεκριμένες φάνο. Έχει ιστορική, αξία ιστορικής μαρτυρίας το δημοτικό για το θάνατο του Διάκου. Για τα άλλα ξέρουμε ότι είναι λίγο μετά το θάνατο του καπετάνιου, λίγο μετά από μια μεγάλη μάχη, δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε και λίγες φορές μπορούμε να προσδιορίσουμε και από ποιον τόπο πρωτοξεκίνησε. Αν τα ερωτικά, τα περισσότερα ερωτικά μπορώ να πω ότι είναι νησιώτικα και έγιναν πανελλαδικά, πολλά ροδίτικα ας πούμε, κυπριακά, και μετά ανέβηκαν σιγά σιγά στο κέντρο και άλλαξε και λίγο το ιδιωμά τους. Να σας διαβάσω το δημοτικό τραγούδι λοιπόν της συλλογής του Φοριέλ, που έχει τίτλο, συμβατικό τίτλο έχουν τα δημοτικά τραγούδια, δεν έχουν τίτλο, «Άλωση της Τριπολιτσάς». Ήταν η μέρα βροχερή και νύχτα χιονισμένη, όταν για την Τριπολιτσάν κίνησε ο Κιαμίλης. Νύχτα σελώνει τ' άλογο, νύχτα το καλυγώνει και εις τον δρόμον των θεών παρακαλεί και λέει. Θεέ μου, σε ορισμένες παραλλαγές λέει Χριστέ μου, ο Κιαμίλ Μπέις, δεν ξέρω πώς. Όλα γίνονται. Εκεί τους προεστούς, εκεί τους δεσποτάδες να έβρω, στο κεφάλι τους να πάρουν τους λαγιάδες, να μην σηκώσουν άρματα και πάγουν με τους κλέφτες. Θέλει να κάνει συμφωνία δηλαδή με τους δεσποτάδες.
Στον ερχομό του και οι Γρεκοί, πρέπει να πούμε ότι δεν ακούγονται ως Έλληνες στα δημοτικά τραγούδια. Οι Γρεκοί ακούγονται ως Γρεκοί ή ως Ρωμνοί. Το όνομα, εθνικό όνομα Έλλην δεν απαντά σε δημοτικά τραγούδια, όσο τουλάχιστον ξέρω. Σε ακριτικά, κάποια ακριτικά υπάρχει και σε κάποια ποντιακά. Στον ερχομό του και οι Γρεκοί επλάκωσαν το κάστρον. Τους Τούρκους έκλεισαν στενά, βαριά τους πολεμούσαν. Νύχτα και ημέρα τη φωτιά βαστούσανε 3 μήνες. Κολοκοτρώνης φώναξε από το μετερίζι. Προσκύνησε και αμήν πει στους Κολοκοτρωνέους να σου χαρίσω τη ζωή εσέ και τα παιδιά σου, εσέ και τα χαρένια σου και όλη την γενεά σου. Και αμήν πει αποδέχεται με τα χαρά στην πρόταση, όμως ακούγοντας το ναι του Κιαμίλμπεϊ, Μπουλούκ Μπασίς εφώναξε απάνω από την Τάπιαν. Δεν προσκυνούμεν άπιστοι, σε σας βρωμοραγιάδες. Έχομεν κάστρα δυνατά και βασιλιά στην πόλη. Εμείς έχουμε ανδρείο στράτευμα, συγγνώμη, και Τούρκους παλικάρια, τρώγουνε 5 στο σπαθί και 10 στο τουφέκι και 15 στάλογο, διπλούς το μετερίζει. Εμείς εδώ, σαν αναγνώστες του 2017, ακούμε τον λαϊκό ποιητή, τον Έλληνα λαϊκό ποιητή, να μην φιδωλεύεται τη ρητορική της παλικαροσύνης, ακόμα και αν πρόκειται για τον εχθρό του. Ο εχθρός του αυτοεπαινείται ακριβώς με τα ίδια μοτίβα που επαινείται ο Έλληνας, ο πλαρχηγός, το παλικάρι, ο αρματολός. Στο στόμα δηλαδή του Τούρκου, του Μπουλούκμπαση, μπαίνουν ίδιες λέξεις με αυτές που θα έπαιρναν σε στόμα ομογενούς συμπολεμιστή. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι ηθικά διαφορετικό από την απλή ενσφήνωση λογοτύπων. Να πάρουμε μια φόρμουλα στο ΕΜΠΑ 1000 έσφαξε, στο ΕΜΠΑ 2000 και στο πισωγύρισμα άλλους 500. Δεν είναι ένα απλή ενσφήνωση ενός μοτίβου στο στόμα του Τούρκου, είναι κάτι καινούργιο. Φτιάχνει μια ολόκληρη ιστορία παλικαροσύνης ο Τούρκος. Ο Έλληνας του φτιάχνει μια ιστορία. Ο Κολοκοτρώνης όμως, ακούγοντας τον Μπουλούκμπαση, δεν έχει όρεξη για τέτοια. Το εισπράττει ως πρόκληση και πολύ φυσικά. Τώρα να ειδείτε, φώναξε τότε ο Κολοκοτρώνης. Να ειδείτε ελληνικά σπαθιά και κλέθηκα του φέκια. Εδώ το επίθετο ελληνικά. Πώς πολεμούν οι Έλληνες, πώς πολεμούν τους Τούρκους. Η χρήση του Έλληνες εδώ είναι μία από τις φιλολογικές αφορμές για να υποθέσει κανείς ότι το δημοτικό είναι λόγιας προέλευσης ή προσωπικής. Δεν είναι εδώ σαν να ακούμε μέσα από το πώς πολεμούν οι Έλληνες, πώς πελεκούν τους Τούρκους, σαν να ακούμε το Σολωμό να λέει ξύλα και πελέκια. Στους επόμενους στίχους του δημοτικού τραγουδιού, Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, πέφτει φαρμακωμένη, Παρασκευή ξημέρωσε, ποτέ να μην είχε φέξει. Έβαλαν οι Γρεκοί βουλή το κάστρο να πατήσουν. Σαν αετοί επίδησαν, εμβήκαν σαν πετρίτες και άδειασαν τα τουφέκια τους στη Μιλιανομπαταρία. Αυτό το απόσπασμα, αυτή η στίχη είναι σχεδόν ένα σκάνδαλο στη δική μου ακοή. Να προσπαθήσουν ένα σκάνδαλο εξαιρετικό, συγκλονιστικό, θαυμάσιο. Συσχετίζονται ευθέως μέσα από την όλη η εικονοποιία και από το λεκτικό, συσχετίζονται ευθέως τα πάθη της άλωσης και μάλιστα τα πάθη των Τούρκων στην άλωση με τα πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας, του Χριστού τα πάθη. Γιατί είναι οι ίδιες εικόνες που χρησιμοποιούνται εδώ με τις εικόνες που χρησιμοποιεί το πολύ παλιό και πανελλήνιας, πανελλαδικής διάδοσης μυρολόι της Παναγιάς. Το ακούμε όποτε το ακούμε, πια κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Έχουν σωθεί πάνω από 250 παραλλαγές του και είναι από τα αρχαιότερα. Εκεί τι ακούμε? Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέμπτη φαρμακωμένη, Παρασκευή ξημέρωσε, να μην είχε ξημερώσει. Το ίδιο μοτίβο που έχουμε για τον θάνατο, τον προσωρινό του Χριστού, έχουμε για τα παθήματα των Τούρκων. Ακόμα πιο σκάνδαλο. Το έβαλαν οι Γρεκοί βουλή το κάστρο να πατήσουν, αντιγράφει, αν και πρόκειται για προφορικό λόγο βέβαια, το «σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι». Όσοι διαβάζουν το ξέρουν. Είναι συγκλονιστικό. Για μένα τουλάχιστον. Προκαλεί λοιπόν προβληματισμό η χρήση μιας φόρμουλας που ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση ανάμεσα σε ποιους? Τους Εβραίους και τους Γρεκούς.
χρεώνονται οι Γραικοί ό,τι χρεώνονται οι Εβραίοι στο μυρολόγιο της Παναγίας. Ιδιαίτερα η αποστροφή Παρασκευή ξημέρωσε ποτέ να μην είχε φέξει, ακόμα και αν κριθεί στερεοτυπική, δύσκολα εννοείται συναρτώμενη με την οπωσδήποτε ποθητή μέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Το που να μην είχε ξημερώσει δεν μπορεί να ισχύει στο ελληνικό μυαλό, θέλει την ελευθέρωση. Σημειωτέρων, η ίδια αυτή βαριά αποστροφή, το ποτέ μην είχε ξημερώσει, την ίδια αποστροφή την επιφυλάσσει το δημοτικό τραγούδι για κλέφτικα που αφορούν θάνατο, ηρωικό θάνατο Έλληνα. Του Χρήστου Μιλιώνη, το δημοτικό, του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ένα άλλο που αφορά τη σύλληψη του Κατσαντώνη, ένα άλλο που αφηγείται την προδοσία του κλέφτη Άγριο Γιάννη από Τούρκο προσκυμένο Έλληνα. Ίσως λοιπόν πρέπει να συνδυαστεί με τον συγκλονισμό που προκάλεσε σε όλους τους Έλληνες, μα σε όλους, η πλημμύρα του αίματος. Είτε υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρές της, ενδεχομένως και πρωταγωνιστές της, και είδαμε ότι οι αυτόπτες μάρτυρες και πρωταγωνιστές της, όπως ο Κολοκοτρώνης, παίρνουν το βάρος της ευθύνης τους, είτε σε όσους την πληροφορήθηκαν. Η Μαρία θα τα έλεγε πολύ καλύτερα εδώ, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η επίσημη η Ελλάδα υποχρεώθηκε να βάλει πληρωμένες καταχωρήσεις, κατά πως λέμε, σε εφημερίδες του Λονδίνου, στα αγγλικά γραμμένες, προσπαθώντας να εξηγήσει μα για ποιον λόγο έγινε η σφαγή. Γιατί ανακόπηκε το κύμα φιλελληνισμού με την άλωση και είχε πρόβλημα η Επανάσταση. Δεν ήταν κάτι το ασήμαντο. Το δημοτικό, εγώ πιστεύω, φρόντισε κατά κάποιο τρόπο να σώσει την τιμή. Ωστόσο, ο Κολοκοτρώνης επιμένει: «Μολάτε τα τουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας. Βάλτε την Τουρκιάν ομπρός σαν πρόβατα στη μάνδρα». Δεν είναι εδώ σαν να βλέπουμε χάμου να πέφτουνε κορμιά, χέρια, πόδια, κεφαλές και παλάσκες και σπαθία με ολοσκόρπιστα μυαλά και με ολόσχιστα κρανία, σωθικά λαχταριστά, Σολωμός. Συνεχίζει το δημοτικό. Τους πήγαν και τους έκλεισαν εις την μεγάλη Τάπιαν, από Λογάτο και Χαλιάς προς τον Κολοκοτρώνη. Κάμε η συνάφη στην Τουρκιά, κόψε την άφησε κιόλας. Είναι εξαιρετικό αυτό το κόψε, εντάξει, την άφησε κιόλας. Πόσο μακριά βρισκόμαστε εδώ σε αυτούς τους τοίχους από το σολωμικό «Ο φθάνει, φθάνει, έως πότε η σκοτωμή», το οποίο σολωμικό συνηχεί με το «να πάυσει ο σφαγμός» που είπε ο Κολοκοτρώνης, και με το «τους επαρακάλεσαν να πάψουν τη σφαγή» που έχει γράψει ο Φωτάκος, υπασπιστής του Κολοκοτρώνη. Δεν τα γνωρίζει αυτά τα κείμενα, βεβαίως, Σολωμός, διότι εκδόθηκαν πολύ αργότερα. Το ήθος του τα προϋποθέτει όμως. Ο Κολοκοτρώνης του Δημοτικού, ο Κολοκοτρώνης των Αποκνημονευμάτων και ο Σολωμός του Ύμνου ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο το πελέκημα, τον σκληρόψυχο τον τρόπο του πολέμου, με τη μνήμη των νεκρών. Στα απομνημονώματά του, ο γέρος του Μοριά επαρηγορήθηκε και για τον σκοτωμό των Τούρκων, ενθυμούμενος πόσοι από το σόγι του, όπως ξαναείπαμε, και από το έθνος του εκκρεμάστησαν. Στο δημοτικό, ο αρχικαπετάνιος μας απαντά στον Κεχαγιά, υπαρχηγό του Χουρσί Πασά, ο οποίος για να υποτάξει την επανάσταση είχε μακελέψει τη Βοστίτσα. Τι φλιαρείς, παλιότουρκε, τι λες, παλιομουρτάτη, η σνάφη έκαμες εσύ στην πικρή Βοστίτσα. Οπέσφαξε στα αδέρφια μας και όλους τους δικούς μας. Και στους ύμνους, στις στροφές που, όπως έχει υποδείξει ο Τωμαδάκης στη μελέτη «Η μάχη της Τροπολιτσάς» εις των ύμνων του Σολωμού και «Η νέκια του Ομήρου», έχει υποδείξει ότι συγγενεύουμε την ραψοδία «Λάμδα της Οδύσσιας» με την νέκια, την εντολή της εκδίκησης και του θανάτου τη δίνει η εντάφια συντροφιά, που με το άγγιγμά της, φασματικό πλην υλικότατο, οδηγεί τους πολεμιστές στην άκρα ασπλαχνιά. Να διαβάσω τις στροφές, όχι τόσο καλά όσο ο κύριος Καστανάδερος. «Εφαίνονται ίσκοι, αναρρύθμητοι γυμνοί, κόρες, γέροντες, νεανίσκοι, βρέφει ακόμα εις το βυζί. Όλοι μαύροι μυρμηγιάζει, μαύρη η εντάφια συντροφιά, σαν το ρούχο που σκεπάζει τα κρεβάτια τα στερνά. Τόσοι ανταμωμένοι επαιτιούνται από τη γη, όσοι είναι άδικα σφαγμένοι από τουρκική οργή. Και χορεύοντας μανίζουν εις τους Έλληνας κοντά και τα στήθια τους εγγίζουν με τα χέρια τους ψυχρά. Εκεί το έγγισμα πηγαίνει βαθιά μέσα στα σωτικά, όθεν όλη η λύπη βγαίνει και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά». Με αυτά στο νου, ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει, κρίνοντας τον ύμνο στην ελευθερία,
Πόσον προσφυής είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής επιχειρίζεται να δικαιολογήσει την τόση σφαγή εκείνης της τρομερής ημέρας. Υποθέτει ότι αναρρύθμιτη ίσκη των αδικοφωνευμένων Ελλήνων ανέβαιναν από τα σπλάχνα εις το πρόσωπο της γης, οι οποίοι χορεύοντες με σταπικτά αίματα, βρυχίζοντες βραχνά και μανίζοντες εις το πλάγι των Ελλήνων, έγκυζαν τα στήθη των πολεμιστών. Αυτό το έγκυσμα έδιωχνε από την ελληνική καρδία κάθε αίσθημα λύπης. Κι όμως δεν έσβησε κάθε αίσθημα λύπης. Στο δεύτερο δημοτικό για την Τρίπολη που εξέδωσε το 1825 ο Φοριέλ, η άλωση έχει συντελεστεί, μας το λέει, πήραν τα κάστρα, πήραν τα, πήραν και τα Δερβένια, πήραν και την Τριπολιτσάν, την ξακουσμένη χώρα, και ο ανώνυμος ποιητής, ο Δήμος, ματωμένος, αλλά και συγκλονισμένος, δεξιώνεται και αναδεικνύει τον πόνο των εχθρών. Στα βήματα, χωρίς να τα ξέρει, του Εσχύλου και των Περσών. Στα βήματα, χωρίς να τα ξέρει, του Ευρυπίδη και των Τροάδων. Και λέει, κλαίουν στους δρόμους Τούρκισσες πολλές εμμυροπούλες. Κλαίει και μια χανούμισσα των δόντων Κιαμίλη. Ο πόνος της χαροκαμένης γυναίκας, εδώ της συζύγου του Κιαμίλμπεϊ, μέσα και από το εγκόμιο που πλέκει στον αγαπημένο νεκρό, ακούγεται τίμια καθαρός, δίχως να τον βαραίνει φιλετικός, εθνικός ή θρησκευτικός προσδιορισμός και δίχως να τον πληγώνει ούτε ίχνος χερεκακίας ή νησικακίας από την πλευρά του λαϊκού ποιητή ή μάλλον του ποιητή λαού. Εδώ, σε αυτό το βήμα, ο ποιητής λαός πάει ένα, μια σπιθαμή πιο μακριά, πιο ψηλά, ακόμα και από το Σολόμο, θέλω να πιστεύω. Με συγχωρείτε για την κούραση, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από τους χιλιάδες πολιορκημένους λοιπόν, μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, κι αν στο κρυφό μυστήριο ζουν πάντα τα παιδιά σου, με λογισμό και μόνειρο, τι χάρη έχουν τα μάτια. Τα μάτια τούτα να σε δουν μες στο πανέρμο δάσος, που ξάφνου σου τριγύρισε το αθάνατο κομμάτια. Κοίτα, με φύλλα της λαμπρής, με φύλλα των παλιών. Το θεϊκό σου πάτημα δεν άκουσα, δεν είδα. Ατάραχη σαν ουρανός με όλα τα κάλλη πόχη, που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη είναι κρυμμένα. Αλλά Θεά, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή σου και ευθύς εγώ του ελληνικού κόσμου να τη χαρίσω. Δόξα έχει μαύρη πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Έστησε ο έρωτας χορό με το λαμπρό ξανθόν Απρίλη κι η φύση σύμβρε την καλή και την γλυκιά της ώρα. Και μέσα στη σκιά που φούντωνε και κλείδρο σχές και μόσχους, ανάκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, χύνονται μέσα στην άδεισο τη μοσχοβολισμένη και παίρνουν το μόσχο της και αφήνουν τη δροσιά τους. Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της, της πηγής τους, τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. Έξανα βρίζει και η ζωή σ' γης, ουρανό σε κύμα, αλλά στις λίμνες στο νερό που ακίνητο είναι κι άσπρο, ακίνητο όπου κι αν δεις και κάθεσαι προς τον πάτο, με μικρόν ίσιον άγνωρον έπαιξε η πεταλούδα που θα κοδίσει τσίκνους της μέσα στον άγριο κρίνο. Αλλά φροίσιο και καλέ, για πες απόψε τι είδες. Νύχτα γιωμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια, χωρίς ποσός γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε, ουδός ο κάνει μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, γύρω σε κάτι ατάραχο πασπρίς μες στη λίμνη, μονάχο ανασηκώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι κι όμορφη βγαίνει η κορασιά, ντυμένη με το φως του. Μπράβο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι είσαστε εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστούμε τους ομιλητές που ήταν τόσο όμορφα διαφορετικοί και οι τρεις. Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι φιλολόγικο-ιστορικοί καυγάδες που έχουν εκλείψει τα τελευταία χρόνια. Μα όχι, δεν είναι μόνο για σένα. Λέω ανάμεσα στους δεν δύο. Είναι καυγάδες, είναι... Και επίσης δεν θα ζητήσω συγγνώμη για τη διάρκεια, τη μεγάλη, διότι έτσι πρέπει να είναι. Είναι σαν να διαβάσατε τρία βιβλία. Ερχόσαστε για να ακούσετε. Ευχαριστούμε πολύ.